Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε να μιλάμε για τον διάβολο και τα έργα του ως διαχρονικό εχθρό της Ρωμιοσύνης, της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ορθόδοξου κράτους της Ρωμανίας και γενικά της Ορθοδοξίας. Είναι πολύ σημαντικό, λέει ο Ρωσόστομος, να γνωρίζουμε τον εχθρό μας. Και ο κατεξοχήν εχθρός μας είναι ο διάβολος, μαζί με τον κακό εαυτό μας, ο οποίος συμμαχεί με τον διάβολο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να μας βλάψει ο πονηρός, ο διάβολος, και βεβαίως και ο κόσμος, το κοσμικό πνεύμα και φρόνημα, ο οποίος, όπως λέει η Αγία Γραφή, είναι εχθρός του Θεού. Όταν δεν υποκύπτουμε στα πάθη μας, ο διάβολος φεύγει. Γι' αυτό και η καλύτερη αντιμετώπιση των εχθρών μας, και ο εχθρός μας σήμερα κατ' εξοχήν είναι ο σιωνισμός, ο οποίος είναι σατανισμός, είναι λατρεία του αιωσφόρου, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτε και να νικήσει τελικά αν εμείς δεν υποκύψουμε στα πάθη μας. Ο σκύλος, λέει ο Ιερός Σώστομος, αν δει ότι παρόλο που περιμένει να τον ταΐσεις, εσύ δεν του δίνεις, εκείνος τότε, επειδή βλέπει ότι ματέως περιμένει, απομακρύνεται. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος. Αν δει ότι δεν του δίνεις τροφή, αφορμή για να σε ορμήξει, αλλά απέναντίας επιμένεις να ευχαριστείς τον Θεό, τότε τον θανατώνεις από την πείνα και τον αναγκάζεις να απομακρυνθεί από εσένα. Πότε δίνουμε τροφή στον διάβολο? Όταν υποκύπτουμε στα πάθη και κατεξοχήν στα θεμελιώδη πάθη, που είναι η φιλοδοξία, η φιλαργυρία, η φιλοπλουτία και η φιλιδονία. Και οι σιωνιστές και όλοι αυτοί που είναι, ας το πούμε, τα τσιράκια τους, οι μασόνοι, οι λουμινάτοι, οι μαρξιστές, οι χιλιαστές, οι οικουμενιστές, όλοι αυτοί πατούν πάνω στα πάθη μας και έτσι προχωράνε. Αν εμείς δεν υποκύπταμε στα πάθη μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Τίποτε δεν είναι τόσο ικανό να αποκρούσει τις επιθέσεις του δαίμονα εναντίον μας, όσο η διαρκής προσευχή και δέηση, λέει ο Ρωσόστομος. Είναι κέρια η συμβολή της προσευχής, στο να μην υποκύπτει κανείς τα πάθη του. Με την προσευχή ταπεινώνεσαι, γιατί συνεχώς ζητάς το έλεος του Θεού, είσαι σε εγρήγορση, σε προσοχή, οπότε βλέπεις τις εχθρικές κινήσεις και επιθέσεις και παίρνεις τη χάρη του Θεού. Είναι όπως λέμε και σε άλλες περιπτώσεις, είναι σαν μια πολύ καλή ηλεκτρική συσκευή η οποία έχει μπει στην πρίζα. Οπότε παράγει και το έργο που πρέπει. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν είναι συνδεδεμένος με τον Θεό δια της προσευχής, τότε λειτουργεί σωστά. Εννοείται βέβαια ότι είναι ταπεινός και δεν κάνει προσευχή αμαρτωλή, όπως έκανε ο Φαρισαίος. Είναι εν μετανοία, είναι μέσα στην όλη αγωνιστική προσπάθεια για τη σωτηρία. Ο Κύριος, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, ονομάζει ισχυρό τον διάβολο, όχι επειδή εκφύσεως είναι ισχυρός, καθόλου ισχυρός δεν είναι, αλλά για να δείξει την αρχική δύναμή του, εξαιτίας της δικής μας αδιαφορίας. Αποκτά δύναμη ο διάβολος εξαιτίας του ότι εμείς δεν τον πολεμάμε. Ζούμε με μία ακιδεία, με μία αδιαφορία. Δυστυχώς οι πλήστοι χριστιανοί σήμερα, ορθόδοξοι, αδιαφορούν για τη σωτηρία της ψυχής τους. Με αποτέλεσμα ο διάβολος βέβαια να τους αλωνίζει και να αναρωτιούνται γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στο σπίτι, στην κοινότητα, στην κοινωνία γενικότερα.
Ο διάβολος μας απομακρύνει από το Θεό, λέει πάλι ο Ρυσόστομος, μέσα από ποικίλα πάθη, μέσα από τις επιθυμίες της σαρκός, μέσα από την περιέργεια των ματιών, μέσα από τα θέλγητρα και τις παγίδες του κόσμου. Τίποτε άλλο δεν μελέτησε, δεν σπούδασε ο διάβολος και δεν φρόντισε να μας πείσει τόσο πολύ όσο το να μας πείσει, να πείσει την ανθρώπινη ψυχή ότι ούτε για τα αμαρτήματα είναι ο άνθρωπος υπεύθυνος τιμωρίας. Μπορεί να κάνεις οτιδήποτε, δεν έχει τιμωρία, δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Αγωνίζεται να μας πείσει γι' αυτό ο διάβολος. Και από την άλλη, ότι δεν υπάρχει για τα κατορθώματα έπαινος και στεφάνια. Ούτε παράδεισος, ούτε κόλαση, τίποτα δεν υπάρχει. Ό,τι είναι εδώ, αυτό που ζεις με τις αισθήσεις σου και μετά τέλος. Με σκοπό ότι αφενός με να αποδυναμώσει την προθυμία εκείνων που προσπαθούν την αρετή, γιατί σου λέει τσάμπα παιδεύεσαι, τι παιδεύεσαι, αυτό δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχει ανταπόδοση. Και από την άλλη να επιτείνει την ολιγορία και τη ραθυμία εκείνων που είναι έτσι αδιάφοροι, έχουν χάσει το θάρρος τους και είναι μέσα στην αμαρτία. Και του λέει μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να κολλαστείς, δεν υπάρχει κόλαση. Ή και αν υπάρχει, εσύ δεν θα πας εκεί γιατί ο Θεός είναι αγάπη και τελικά όλους θα τους σώσει. Λέει τέτοια παραμύθια. Όταν εμείς είμαστε άγρυπνοι, ο διάβολος δεν μπορεί να μας βλάψει. Όταν εμείς ζούμε σωστά, νηστεύουμε, προσευχόμαστε, λειτουργιόμαστε, φροντίζουμε να πηγαίνουμε στη λειτουργία, τουλάχιστον την Κυριακή, κανονικά και το Σάββατο και τις μεγάλες γιορτές, αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα. Όταν ζούμε με πνευματική μελέτη, με αγάπη για την απλότητα, για την ευτέλεια, για την φτώχεια, για την ταπείνωση, όταν ντυνόμαστε σωστά, σεμνά, όταν όλη μας η ζωή είναι σεμνή, θα μπορούσε να περάσει κανένα σιωνιστικό σχέδιο. Κανένα σχέδιο θα περνούσε. Διαβολικό. Γιατί ακριβώς πάνω στα πάθη, πατούν, τα πάθη μας πατούν αυτοί και προχωρούν. Δηλαδή ο διάβολος. Μπορεί ο διάβολος, αντί να μας βλάψει, να μας κάνει καλό. Άθελά του βέβαια. Γι' αυτό τον αφήνει ο Κύριος. Και πώς να μας κάνει καλό και να μας ωφελήσει. Όταν εμείς το αντιστεκόμαστε, οπότε κερδίζουμε αφενός μεν πείρα, μαθαίνουμε να πολεμάμε τον εχθρό, αφετέρου ταπείνωση, γιατί βλέπουμε την αδυναμία μας, καταφεύγουμε στο Θεό, προσευχόμαστε, οπότε εξαρτάμε την ύπαρξή μας και την νίκη μας από το Θεό, είμαστε ταπεινοί και πολλές άλλες ωφέλειες έχουμε. Καταλαβαίνουμε πόσο κακό είναι το κακό, πόσο άθλιο πράγμα είναι η αμαρτία μέσα από τις προσβολές που μας κάνει ο διάβολος και πόσο υπέροχο πράγμα είναι η αρετή. Στην αρχή, συγγνώμη, μπορεί λοιπόν ο διάβολος άθελά του να μας ωφελήσει, να μας αυξήσει την αρετή. Έλεγε κάποιος ότι μπορείς να μάθεις την προσευχή εξαιτίας του διαβόλου. Γιατί εφόσον προσέχεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι σου έρχονται οι διάφοροι λογισμοί, που είναι είτε πονηροί, είτε αισχροί, είτε βλάσφημοι. Και γνωρίζουμε από τον Χριστό μας ότι δεν πρέπει να τους δεχόμαστε τους λογισμούς, γιατί ήδη αν τους δεχτούμε έχουμε κάνει αμαρτία στον έσω άνθρωπο. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς και παρακολουθείς τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις ότι για να μην υποκύψεις στους λογισμούς θα πρέπει να καλλιεργείς εσύ
την προσευχή. Για να μην βρίσκει χώρο ο διάβολος να σε χτυπήσει. Κενό χρόνου δηλαδή. Όταν λοιπόν εσύ προσεύχεσαι, αλλά κάποια στιγμή ξεχαστείς, έρχεται αμέσως ο διάβολος και σου φέρνει το λογισμό. Αν είσαι αγωνιστής, θα πεις, α, τώρα σε έπιασα. Ευχαριστώ που μου το θύμισες. Και αρχίζεις πάλι στην προσευχή. Δεν απογοητεύεσαι, δεν λες, να, δεν γίνεται τίποτε, τα παρατάω, ίσα-ίσα. Λειτουργεί ο διάβολος σαν ένα ξυπνητήρι, που σου λέει, όπ, ξέχασες την προσευχή, πιάστη πάλι. Και έτσι ο άνθρωπος, εξαιτίας του διαβόλου, μπορεί να μάθει να προσεύχεται. Γι' αυτό μας ωφελεί πάρα πολύ, εάν θέλουμε βέβαια, γι' αυτό και ο Κύριος τον αφήνει, μας ωφελεί πολύ πνευματικά. Παρατήρησε, λέει ο Ρεσόστομος, τι γίνεται όταν κάποιος παίρνει ένα καλάμι και φυσάει τη φωτιά. Στην αρχή φαίνεται ότι τη σβήνει. Τελικά όμως, όχι μόνο δεν τη σβήνει, αλλά και τη δυναμώνει. Έτσι είναι ο διάβολος. Έτσι προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει μέσα μας. Αλλά αν εμείς είμαστε όπως πρέπει, δυναμώνει αυτή η φωτιά. Να τώρα, ας πούμε, μπορεί να γίνει κάποιος διωγμός, έτσι, εναντίον των Ορθοδόξων. Έχουμε γεμίσει με τους λαθρομετανάστες που είναι στην πλειοψηφία τους αντίχριστοι, έτσι, μισούν το Σταυρό, φτύνουν το Σταυρό, το Χριστό, έτσι. Τις εκκλησίες μας, τα προσκυνητάρια τα έχουν διαλύσει στα νησιά εκεί που είναι. Γιατί όχι σε λίγο να αρχίσουν να μας τυπάνε, ήδη άρχισαν, έτσι, να μας φάζουν κλπ. Αυτό τι θα κάνει, θα σβήσει την πίστη, ίσα-ίσα θα τη δυναμώσει. Όπως γινόταν στους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού. Οι Απόστολοι έφαγαν ξύλο, δάρθηκαν και πανηγύριζαν και χαιρόντουσαν γιατί αξιώθηκαν να πάθουν κάτι για την πίστη. Και όπως λέγαμε και χθες, πολλοί, ή μάλλον όλοι οι πρώτοι χριστιανοί, μεγάλωναν με αυτό το ιδανικό, να αξιωθούν να γίνουν και μάρτυρες και ενέπνεαν αυτή την έφεση, αυτόν τον πόθο και στα παιδιά τους. Τα προετοίμαζε για το μαρτύριο. Να γυρίσουμε την πλάτη στον διάβολο, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με τα έργα μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι μόνο με το μυαλό μας, αλλά και με τις πράξεις μας. Να μην κάνουμε τίποτε από όσα αρέσουν σε Αυτόν. Όλα αυτά που λέμε είναι από τον Ιερό Χρυσόστομο, να μην το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Αν δούμε στο κρεβάτι μας φίδι, να φωλιάζει, σκέψου, πας να ξαπλώσεις και βλέπεις ένα φίδι πάνω στο κρεβάτι σου. Τι θα κάνεις? Φυσικά θα προσπαθήσεις να το σκοτώσεις ή τέλος πάντων να το διώξεις. Τώρα όμως που φωλιάζει στις ψυχές μας ο διάβολος, δεν λαμβάνουμε μέτρα δυστυχώς, αλλά μένουμε αδιάφοροι και αφήνεις τα πάθη να φωλιάζουν μέσα σου και να σε κατατρώγουν, να σε ταλαιπωρούν. Ενώ βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, έχεις μελαγχολία, έχεις κατάθλιψη, έχεις άγχος, έχεις αγωνίες, έχεις το ανικανοποίητο, έχεις το κενό. Καλά, δεν πρέπει να ασχοληθείς με αυτό. Τι κάτσεις και ασχολείσαι με δευτερεύοντα και τριτεύοντα πράγματα, αφού έχεις το φίδι μέσα σου και σε τρώει. Καταλάβατε? Κι όμως περνούμε δυστυχώς τη ζωή μας μέσα στην αδιαφορία. Και λέμε πώς πάει, όπως πάει. Όπως πάνε όλοι στραβεί στον Άδη, πάμε κι εμείς. Αν είναι δυνατόν. Καλύτερα αντέχει το ξερό χορτάρι τη φλόγα της φωτιάς, παρά ο διάβολος τη φλόγα της αγάπης. Αγάπη στο Θεό. Όταν υπάρχει ο θείος έρωτας και αγάπη μετά φυσικά και στους ανθρώπους, γιατί αν αγαπάς τον Θεό, θα αγαπάς οπωσδήποτε και τους άλλους, τους ανθρώπους, τους πάντες, αυτό καίει το διάβολο. Και αγάπη στο Θεό δεν σημαίνει απλώς συναισθήματα, αλλά σημαίνει τήρηση των εντολών. Όταν λοιπόν μια ψυχή πειρακτωθεί, δεν μπορεί να πλησιάσει ο διάβολος, όταν πειρακτωθεί από το Θείο έρωτα. Ο διάβολος ρίχνει τα φαρμακερά βέλη του, προκειμένου να μας προσβάλλει με την αμαρτία. Και αν εμείς αποκρούσουμε τα βέλη αυτά και δεν αμαρτήσουμε, τότε τα βέλη αυτά επιστρέφουν και πλήττουν το κεφάλι του. Γιατί ο διάβολος κατεσχύνεται, καταντροπιάζεται κάθε φορά που νικέται από εμάς με τη χάρη του Θεού.
Ο διάβολος πειράζει. Αν δει κάτι το ασθενές, επιχειρεί. Αν δει κάτι το ισχυρό, απομακρύνεται. Δυστυχώς, δεν φταίει ο διάβολος που χανόμαστε. Δεν έχουμε ανάγκη του διαβόλου για να χαθούμε, λέει ο Ρυσόστομος. Αρκεί να φθονούμε και να κατατρέχουμε ένας τον άλλον. Είναι αρκετό αυτό για να χαθούμε. Βλέπετε, ο Κύριος μας παρέδωσε μία προσευχή. Μας δίδαξε το Πάτερ ημών. Και σε αυτή την προσευχή μας μιλάει για την όλη αρετή. Μας είπε να λέμε Πάτερ ημών, Πατέρα μου, που σημαίνει ότι απευθύνεται σε πιστούς. Ένας άπιστος δεν μπορεί να πει το Θεό Πατέρα. Άρα το Πάτερ ημών είναι μια προσευχή που απευθύνεται σε μας και είναι για μας, για τους πιστούς. Είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι για τους άπιστους. Γιατί ονομάζουμε το Θεό Πατέρα, επειδή ακριβώς τον έχουμε πιστέψει και έχουμε βαφτιστεί. Και μετά λέει, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όλα αυτά είναι γενικά, Να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Να μας δίνει τον άρτο τον επιούσιο, τον καθημερινό άρτο. Και μετά λέει, άφεση μην τα οφειλήματα. Το οποίο είναι μια επιμέρους, θα λέγαμε, αρετή και εντολή. Δηλαδή να μην είμαστε μνησίκακοι, να συγχωρούμε. Άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Εκεί που μας λέει τα γενικά, όλα τα γενικά, το τι χρειάζεται για να σωθεί ο άνθρωπος, μας λέει ξεγενικά αυτό. Καλά, τα άλλα δεν είναι σημαντικά. Ο Κύριος επιλέγει αυτό να πει. Να συγχωρούμε. Και το βάζει ως προϋπόθεση για να συγχωρηθούμε. Και αφού παραδώσει την προσευχή, επαναλαμβάνει το ίδιο πάλι. Αφού τελειώσει το Πάτερ ημών, θα δείτε εκεί, αν πάτε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που υπάρχει η περικοπή, φτάνει στο άφεση μην το οφειλήματος και εμείς οφείλημεν και εμείς ενέγγιση μας, αλλά ρίσε μας από του πονηρού, ό,τι σου εστίν η βασιλεία. Και μετά πάλι ξαναλέει ο Κύριος ότι αυτός ο οποίος θα αφήσει στους άλλους τα παραπτώματά τους, θα αφήσει και ο Θεός Ουράνιος, ο Πατήρ Ουράνιος, αυτόν τα παραπτώματά του. Και αν δεν αφήσει τα παραπτώματα στους άλλους, ούτε και ο Πατέρας Ουράνιος θα αφήσει σε αυτόν τα παραπτώματά του. Το ξαναλέει. Μετά, αφού μας παραδώσει το Πατήρ μου, ξαναμιλάει για τη συγχωρητικότητα και την αμνησικαγία. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος εδώ, δεν είναι ότι μας κολλάζει ο διάβολος, μόλις μας κολλαζόμαστε, γιατί δεν τηρούμε αυτή την εντολή που λέει να αγαπάς και να συγχωρείς αυτόν που σου έφτεξε. Να αφήνεις τα παραπτώματα του άλλου. Μα τι λένε οι άνθρωποι, εγώ λέει δεν του έκανα τίποτε, γιατί μου επιτίθεται και κρατάνε κακία. Και λέει ο Ρυσόστομος, μα ακριβώς γι' αυτό σου μιλάει για παραπτώματα. Αν του είχες κάνει κάτι, δεν θα ήταν παράπτωμα, δίκαια θα έπασχες αυτό που θα έπασχες από τον άλλον, αν έφταιγες. Επειδή δεν φταίς, είναι παράπτωμα. Εσύ όμως πόσα παραπτώματα έχεις απέναντι στο Θεό και απέναντι στους άλλους. Λοιπόν, δεν θες να σου συγχωρηθούν. Πρέπει και εσύ να συγχωρήσεις τα παραπτώματα των άλλων, δηλαδή τις αδικίες. Αυτούς στους οποίους δεν έκανες τίποτε και σου έκαναν αυτοί. Έτσι δεν είναι, πολύ λογικό είναι. Γι' αυτό μιλάει για παραπτώματα. Αν του είχες κάνει κάτι και σου έκανε και αυτός κάτι, καλά να πάθεις, έτσι δεν είναι. Τώρα που παθαίνεις κάτι ενώ δεν του έχεις κάνει εσύ κάτι, αυτό είναι παράπτωμα του άλλου. Λέει ο Χριστός, αυτό το μικρό, γιατί σε σχέση με αυτά που έχουμε εμείς, είναι πολύ λίγα αυτά που μας κάνουν οι άλλοι, τα άδικα. Αν του το αφήσεις, θα σου αφήσω κι εγώ τα πολλά που έχεις εσύ. Γι' αυτό λέει ο Σωστομός, δεν χρειάζεται ο διάβολος για να χαθούμε, το κάνουμε μόνοι μας. Επειδή ακριβώς δεν συγχωρούμε. Δεν αγαπάμε δηλαδή τους εχθρούς μας. Βλέπετε πόσο είναι κέρια αυτή η εντολή. Δύο κακά κάνει ο διάβολος σε εμάς. Και στην αμαρτία μας σέρνει και για τη μετάνοια μας εμποδίζει. Σου βάζει λογισμούς μνησικακίας. Μη συγχωρέσεις. Θα φανείς στους άλλους χαζός, ότι δεν ξέρεις να μιλάς, δεν ξέρεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, το δίκιο σου κλπ. Και έτσι σε κρατάει σε αμετανοησία.
Γιατί ένας άνθρωπος που δεν συγχωρεί, φυσικά και είναι αμετανόητος. Μπορεί να πηγαίνει να εξομολογιέται, να κοινωνάει κλπ. Να ξαπατά και τον πνευματικό και να φαίνεται πολύ καλός χριστιανός. Κολλάζεται, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να συγχωρηθεί από τον Θεό. Είναι ρητή αυτή, ας πούμε, είναι, αυτός ο όρος είναι απαράβατος για τον Θεό. Ό,τι και να κάνεις, αν δεν συγχωρέσεις τον άλλον, δεν πρόκειται να συγχωρεθείς. Όλα τα καλά του κόσμου να κάνεις. Όσες εκκλησίες θέλεις φτιάξε, ό,τι θέλεις οι φιλανθρωπίες να κάνεις, αν δεν έχεις συγχωρέσεις τους πάντες και μάλιστα αυτούς που είναι οι εχθροί σου, δεν πρόκειται να συγχωρεθείς. Ασφαλώς δεν προξενεί όλα τα κακά ο διάβολος. Πολλά συμβαίνουν και από τη δική μας λαθυμία. Αν κάπου ο διάβολος είναι αίτιος του κακού, αυτό γίνεται διότι εμείς του το επιτρέπουμε. Πες μου σε παρακαλώ, πότε ο διάβολος υπερίσχυσε πάνω στον Ιούδα? Λέει ο Ευαγγελιστής ότι εμπήκε μέσα του ο Σατανάς, έτσι, εισήλθεν ο Σατανάς, λέει, στον Ιούδα. Πότε εισήλθε? Από τη στιγμή που κοινώνησε και αμέσως έφυγε, μπήκε μέσα του, τον κυρίεψε τελείως. Γιατί όμως μπήκε μέσα του, το λέει ο Ευαγγελιστής, γιατί ήταν κλέφτης και αφαιρούσε όσα έβαζαν στο ταμείο. Είχε το ταμείο, αλλά τα χρησιμοποίησε για δικούς του σκοπούς και λόγους. Τα έκλεβε. Υπέκυπτε δηλαδή σε ένα πάθος. Δεν χρειάζεται να υποκύψει πολλά. Ο διάβολος σε ένα να σε πιάσει, του είναι αρκετό. Από ένα πράγμα να σε πιάσει, όπως ο αητός. Του πιάνεις από το νυχάκι του και τον έχεις δεμένο, δεν μπορεί να πετάξει. Ή ο ελέφαντας που τον πιάνει από την άκρη κάτω του ποδιού του, είναι θηρίο με τεράστια δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Έτσι ο διάβολος μας πιάνει από ένα πάθος και μας κολλάζει. Ο Ιούδας άφησε να μπει μέσα του με όλη την άνεσή του ο διάβολος, γιατί δεν ήθελε να αφήσει αυτό το πάθος. Προφανώς ο Κύριος πολλές φορές θα τον είχε συμβουλέψει. Αλλά βλέπετε με πόση αγάπη του φέρθηκε. Δεν του πήρε το ταμείο. Αν του πει είσαι ακατάλληλος, δώστο σε άλλον το ταμείο. Του το αφήνει. Παρόλο που γνωρίζει φυσικά ως παντογνώστης ότι κλέβει. Για να τον φιλοτιμήσει. Για να μην του πει μετά ο Ιούδας, ξέρεις, δεν μ' άφησες να αγωνιστώ. Αν με άφηνες, εγώ θα το ξεπερνούσα το πάθος μου. Του το αφήνει το ταμείο. Επομένως, δεν κάνει ο διάβολος την αρχή, αλλά εμείς τον δεχόμαστε και τον καλούμε, αν εμείς δεν είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ο άνθρωπος έχει ελευθερία, έτσι, έχει το αυτεξούσιο και κανένας δεν μπορεί να το παραβιάσει το αυτεξούσιο. Προσέξτε το αυτό. Λένε μερικοί, ας πούμε, με έκανε, λέει, και θύμωσε. Κανένας δεν μπορεί να μας κάνει να θυμώσουμε. Μόνοι μας θυμώνουμε. Οι άλλοι απλώς μας ερεθίζουν ενδεχομένως το πάθος που έχουμε μέσα μας, το εγωισμό, της περηφάνειας. Αλλά αυτό είναι απλώς η πρόκληση. Εξαρτάται από σένα αν εσύ θα ανταποκριθείς έτσι και θα κινήσεις μέσα σου τη διαδικασία του θυμού. Ή το αντίθετο, θα χαμογελάσεις, θα προσευχηθείς γι' αυτό, θα συγχωρήσεις, θα χαρείς που σε αδικεί, γιατί συγχωρώντας τον συγχωρήσει και εσύ γι' αυτό. Για τα πολλά και πολύ μεγαλύτερα που έχεις κάνει στο Θεό και στους άλλους. Πόσο ένας στο ίδιο ρέθισμα αντιδρά με το θυμό, με την οργή, με τις ύβρις και ο άλλος στο ίδιο ρέθισμα με την πραότητα, με τη συγχωρητικότητα. Άρα είναι θέμα δικό μας. Αν θα υποκύψουμε ή όχι στις προτάσεις του πονηρού. Το αυτεξούσιο και των ανθρώπων και των αγγέλων είναι απαραβίαστο. Κανένας δεν μπορεί να το παραβιάσει. Ούτε ακόμα και ο Θεός, προσέξτε. Ούτε και ο Θεός. Δεν μπορεί να σε αναγκάσει. Λένε μερικοί πάτεροι, αφού κάνω προσευχή, γιατί δεν αλλάζει το παιδί μου? Γιατί δεν θέλει. Πολύ απλά. Όλος ο κόσμος να κάνει προσευχή για το παιδί σου. Αν το παιδί σου δεν θέλει να αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όλες τις ουράνιες δυνάμεις να κατεβάσεις, όλους τους Αγίους, εφόσον δεν θέλει, αυτεξούσιο είναι απαραβίαστο. Ας συνεχίσουμε τώρα αυτή την ιστορία του κακού
Έτσι, για να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε τη σημερινή πραγματικότητα. Λέγαμε χθες για το πώς εργάστηκαν οι σιωνιστές στον επιστημονικό χώρο μέσα από τους φιλοσόφους και έσπηραν την αθεία. Ας δούμε πώς δούλεψαν και στο τομέα της ιστορίας. Ξέρετε, η ιστορία έχει πάρα πολύ νοθευθεί από αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθούν τον Σατανά. Οι διαφωτιστές, από το 18ο και μετά αρχίζει η νοθεία. Και τις ιστορίες και τις επιστήμες γενικότερα. Μέχρι τον 18ο αιώνα και τον 17ο, δηλαδή μιλάμε μέχρι το 1700, οι επιστήμονες ήταν οι πιστοί. Δεν υπήρχε αυτή η διάσταση και αυτή η διαμάχη που είναι τεχνίτη έτσι, επιστήμης και θρησκείας. Και οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο Θεός υπάρχει και παρεμβαίνει στην ιστορία και θαύματα υπάρχουν. Από τον 18ο αιώνα και μετά, μέσω των διαφωτιστών που είπαμε ήταν μισθωτοί υπάλληλοι του Ρότσιλντ, άρχισαν να γράφονται βιβλία θεΐας. Και άρχισαν να ξαναγράφουν και την ιστορία, κυρίως της Ευρώπης, θέλοντας να αποδείξουν ότι όσο οι λαοί ήταν ειδωλολάτρες, ήταν καλά τα πράγματα. Ήταν ωραία η αρχαιότητα. Μόλις ήρθε ο χριστιανισμός, κυρίως με την επικράτηση του Αγίου Κωνσταντίνου, τον 4ο αιώνα, όλα στράβωσαν, όλα άρχισαν να καταστρέφονται. Ήρθε ο Μεσσίας, ο Μεσαίωνας, ήρθε το σκοτάδι, ήρθε η βαρβαρότητα. Παραδόξως, δεν στράφηκαν με το ίδιο μίσος, τουλάχιστον εναντίον της αρχαίας Ελλάδος ή της αρχαίας Ρώμης, παρόλο που οι Ρωμαίοι διέλυσαν την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, την ισοπαίδωσε ο Τίτος. Οι σιωνιστές τους συγχώρησαν, διότι μέσω του Ρωμαίου Πιλάτου σταυρώθηκε ο Χριστός. Και μετά για τρεις αιώνες δίωκαν και σκότωναν τους χριστιανούς. Οπότε πήραν άφεση. Παρόλο που οι Ρωμαίοι έσφαζαν και Εβραίους. Αλλά επειδή σκότωναν τους χριστιανούς, πήραν άφεση. Έδιναν τόση χαρά οι ενέργειες των ειδωλολατρών Ρωμαίων στους σιωνιστές, ώστε ξέχασαν το ότι έσφαζαν και τους ίδιους, τους Εβραίους. Εκεί όμως που ξέσπασε η Θεία Ελλάδα ήταν εναντίον της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας, όπως λεγόταν τότε, του Βυζαντίου, όπως αντιεπιστημονικά μας υποχρέωσαν οι Δυτικοευρωπαίοι να αποκαλούμε την μεσαιωνική μας αυτοκρατορία, την Ορθόδοξη Αυτοκρατορία. Δεν υπήρχε όρος Βυζάντιο, καθιερώθηκε από ένα Γερμανό, τον Βόλφ, 1500 και κάτι. Ένας τεχνητός όρος από προσανατολιστικός. Εκτός από τον Ιησού Χριστό, κανείς δεν δέχτηκε τόση συκοφαντία όσο το Βυζάντιο. Ότι ήταν κάτι το πολύ σκοτεινό, το πρωτόγωνο κλπ. Κλπ. Οι σιωνιστές έστησαν βιομηχανίες λάσπης και δυσφήμισης του Βυζαντίου σχεδόν σε κάθε μεριά της Δυτικής Ευρώπης. Προσέξτε, αυτά που διαβάζουμε είναι από το βιβλίο του Διόδωρου Ράμου, ο οποίος ο άνθρωπος είναι ιστορικός, είναι επιστήμονας. Τα έχει μελετήσει και είναι τεκμηριωμένα όλα αυτά. Αφού μας αφαίρεσαν το δικαίωμα να ονομαζόμαστε Ρωμαίοι, Ρωμιοί, παρόλο που το Ρωμαϊκό κράτος νόμιμα πέρασε στα χέρια μας, οι αυτοκράτορες μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο ήταν ειδωλολάτρες. Από το Μέγα Κωνσταντίνο και μετά αρχίζει να είναι χριστιανοί. Ο διάδοχος μετά του Μεγάλου Κωνσταντίνου, λίγα χρόνια μετά, ο αποστάτης Ιουλιανός ήταν αυτός που προσπάθησε να επαναφέρει την ειδωλολατρία, απέτυχε και μετά έχουμε μόνο χριστιανούς ορθόδοξους αυτοκράτορες. Για 1000 χρόνια. Είναι η μακροβιότερη αυτοκρατορία και περίλαμπρη και με πολύ σπουδαία πολιτιστικά και πολιτισμικά επιτεύγματα.
σε αντίθεση με την Δύση, έτσι, την Ευρώπη, τη σκοτεινή Ευρώπη, που ήταν εκτός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι ήταν σε μια κατάσταση όντως πρωτόγονοι. Ο Μεσαίωνας και το σκοτάδι υπήρχε σε αυτούς, στους αιρετικούς, στην αιρετική Δύση, από τη στιγμή που επικράτησαν οι Φράγκοι και μετά το σχίσμα. Αυτό είναι ο Μεσαίωνας. Στην Ανατολή ποτέ δεν είχαμε Μεσαίωνα, σκοτάδι. Τι έκαναν αυτοί λοιπόν το 18ο αιώνα οι διαφωτιστές με τα χρήματα του Ρότσιλντ? Άρχισαν συστηματικά με συγγράμματα, τάχατες επιστημονικά, να συκοφαντούν το Μέγα Κωνσταντίνο, να τον παρουσιάζουν ως σφαγέα, έτσι, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και πίσω από όλα αυτά, έτσι, ο στόχος ήταν ο Χριστός και η Ορθοδοξία. Οι Ρωμνοί, οι Ρωμαίοι, εμείς δηλαδή, κρατήσαμε το κράτος, την αυτοκρατορία, ισχυρό, έτσι, και περίλαμπρο για 1000 χρόνια. Και αφού τέλειωσε, το 1453 έπεσε η αυτοκρατορία, μετά μας ονόμασαν Βυζαντινούς. Μετά την πτώση. Είναι όλο μία νοθεία δηλαδή. Και το όνομα και όλα αυτά που γράφτηκαν εναντίον του Βυζαντίου. Και μας έστειλαν στο πύρτο εξώτερων της ιστοριογραφίας. Ο Γάλλος Βολτέρος και ο Άγγλος Γίβον, εξελινισμένο, και τόσοι άλλοι απατεώνες και πανούργοι ιστορικοί παρουσίασαν την μεσαιωνική μας ιστορία σαν μια περίοδο ελεηνή και οπισθοδρομική, μια εποχή σκότους και τους ανθρώπους του Βυζαντίου σαν τέρατα. Είναι φανερό ότι με την πένα αυτών των ανθρώπων έβγαλαν το άχτι τους οι σιωνιστές εναντίον του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού. Πάντα βέβαια οι δυτικοί μας ζήλευαν, γιατί ένιωθαν ότι η δική τους ιστορική πορεία δεν είχε τη λάμψη των Ελλήνων, αλλά από το 18ο αιώνα και έπειτα η κατάσταση ήταν πια εκτός ελέγχου, αφού το δόγμα του σιωνισμού όριζε ότι έκανε δωλολάτρης ήταν καλό, ότι έκανε χριστιανοί ήταν κακό. Έτσι. Αυτό ήταν το δόγμα. Και έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα. Είναι ο παγανιστές, είναι δωλολάτρης, οι δωδεκαθεϊστές, αυτά δεν λένε και σήμερα. Μας καταλόγησαν φανατισμό, μυσαλλοδοξία, πονηρία, υποκρισία. Μας κατηγόρησαν και για πράξεις που ποτέ δεν κάναμε, ενώ αντίθετα σε κάθε μη χριστιανική κοινωνία έβλεπαν πρόοδο. Τα εγκλήματα των ειδωλολατρών τα αποσιωπούσαν ή τα δικαιολογούσαν. Ενώ αν εμείς κάναμε τα ίδια εγκλήματα, μας έριχναν το λίθο του αναθέματος. Είναι προκλητικά ενοχλητικό να βλέπει κανείς, κυρίως στην εξιστόρηση των γεγονότων του Μεσαίωνα, να αθωνούνται όλοι, ακόμα και το αιμοσταγές Ισλάμ, και να καταδικάζονται Χριστός και Έλληνες. Έτσι. Αυτοί είναι οι δύο εχθροί του σιωνισμού. Η Ορθοδοξία, ο χριστιανισμός γενικότερα, αλλά πλέον δεν υπάρχει χριστιανισμός στη Δύση. Η Ορθοδοξία έχει απομείνει. Και ο Ελληνισμός, που είναι ο φορέας της Ορθοδοξίας. Το Μέγα Κωνσταντίνο, ένα από τους μεγαλύτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες της ιστορίας, ακόμα τον παρουσιάζουν ως φανατισμένο τύρανο και σφαγέα. Τον Ιουλιανό, που έπασχε από σχιζοφρένεια ή πολιτική διαταραχή, ήταν παρανοϊκός άνθρωπος. Τον παρουσιάζουν σαν φωτισμένο και ευγενή ηγεμόνα, γιατί προσπάθησε να σβήσει τον χριστιανισμό. Πώς να μην τιμήσουν οι σιωνιστές το ένδαλμά τους? Ο Ιουλιανός ήταν σατανολάτρης. Επανέφερε τις ανθρωποθυσίες που είχε καταργήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος και πολλά άλλα. Κι όμως σήμερα μας τον παρουσιάζουν για τον σούπερ ηγέτη. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα, αν τολμήσει να πει φοιτητή σε τμήμα ιστορίας ή αρχαιολογίας ότι ο Θεός πανεβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία ή να παρουσιάσει εργασία που να απηχεί χριστιανική πίστη, κινδυνεύει να υποστεί επιστημονικό αφορισμό. Σεβόμαστε την ελευθερία του λόγου, αρκεί να μην τολμήσει κανείς να διαφωνήσει με τα δόγματα του σιωνισμού. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα, έτσι.
που κλείνουν ιστοσελίδες τώρα, το YouTube και λοιπά, και κλείνουν αυτά κανάλια, γιατί τόλμησαν κάποιοι να μιλήσουν εναντίον όλης αυτής της εισβολής των λαθρομεταναστών. Έριξαν το κανάλι του πατρός Αρσένιου του Πλαγκόφτη και ακόμα κανένα δύο κανάλια, γιατί πώς, ναι, του Διονύσιου Μαρικρή, έτσι, γιατί μιλούσαν οι άνθρωποι και έλεγαν την αλήθεια για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας σήμερα, έτσι, που είναι από πίσω οι σιωνιστές. Αυτή είναι η ελευθερία του λόγου. Άμα διαφωνήσεις με τα δόγματά τους, φημώνεσαι. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το σχήμα ένδοξη αρχαιότητα, σκοτεινός μεσαίωνας, Βυζάντιο δηλαδή, και λαμπρός διαφωτισμός. Αυτό βλέπετε και η πολιτική μας, που είναι είτε σιωνιστές, είτε εβραϊκής καταγωγής, είτε υποτακτική τέλεια αυτών. Μιλάνε για επιστροφή στο Βυζάντιο. Άμα αρχίσουμε, άμα εμείς οι χριστιανοί πούμε τα ορθόδοξα, τα οποία είναι αντίθετα στα σχέδιά τους και στις αντιλήψεις τους, μιλάνε για βυζαντινόπληκτους, για οπισθοδρομικούς, για επιστροφή στο Μεσαίωνα. Ενώ αυτοί είναι οι προοδευτικοί, που σε λίγο θα μας φέρουν εδώ και την κτηνοβασία, με συγχωρείτε. Ήδη κάποιος από τους υποψήφιους βουλευτές ενός κόμματος άρχισε να μιλάει για αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτά δεν είναι τυχαία. Σε λίγο θα μας έρθουν. Στην Γερμανία είναι νόμιμο. Νόμιμη αυτή η κτηνοβασία. Η Εκκλησία τι θα κάνει, εγώ. Ναι, εμείς είμαστε η Εκκλησία. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Γι' αυτό τα λέω έτσι, για να ξυπνήσουμε όλοι. Από εμάς θα βγουν και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες και οι ιερείς και οι επίσκοποι. Λοιπόν, οι φιλόσοφοι του διαφωτισμού εξυμνήθηκαν ή και αποθεώθηκαν, Βολτέρωσε, μέγα όνομα, Μοντεσκέ, Δαρβίνος, Φρόιντ, όλοι αυτοί, Μάρξ, Έγγελς, είναι θεοί. Πώς γίνανε θεοί? Έπεσε χρήμα. Και αυτοί προβλήθηκαν. Ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλοι οι χριστιανοί διανοούμενοι ήταν κατώτεροι. Ποιος από αυτούς τους τάχατες πνευματικούς ανθρώπους μιλάει για Άγιο Νικόδημο Αγιορείτη? Ξέρετε τι μεγάλη μορφή. Αφήστε την αγιότητα. Επιστημονικά, θεολογικά, ήταν ο Άγιος Νικόδημος. Πολυγραφότατος. Στήριξε ουσιαστικά τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία μέσα στα χρόνια αυτά της τουρκικής κατοχής. Τεράστια μορφή. Κι όμως τον έχουν θάψει όλοι. Και μιλάνε για τον Κοραή, ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα. Έγραψε την Ελληνική Νομαρχία, η οποία βρίζει την Εκκλησία. Τάχατες είναι ανωνύμου, δεν είναι ανωνύμου, του Κοραή είναι η Ελληνική Νομαρχία, την κάναμε και στο σχολείο. Και βρίζει τους παπάδες, τους δεσποτάδες, τα μοναστήρια μας. Αυτός που καθόταν στο Παρίσι και έκανε τάχατες αντίσταση. Και τον θεωρούμε και πατέρα του γένους. Καταλάβατε. Αλλά τους εξυπηρετούσε, γιατί ήταν οργανώτους. Και επειδή τους εξυπηρετούσε, γι' αυτό και τον προβάλλουν. Γιατί χτυπούσε την Ορθοδοξία. Όποιος χτυπάει την Ορθοδοξία είναι μαζί τους, είναι φίλος τους και τον προβάλλουν. Χτυπούνε λοιπόν όλους τους χριστιανούς διανοουμένους, τους θεωρούν κατώτερους, έτσι, τους παρουσιάζουν τους κατώτερους. Θεωρούν ότι η Ευρώπη ζούσε στο σκοτάδι, αλλά μόλις εμφανίστηκαν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι του διαφωτισμού, ο Βολτέρος κλπ, όλα άλλαξαν και έγινε παράδεισος η Ευρώπη. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο γαλλικός διαφωτισμός διατύπωσε και κάποιες σωστές θεωρίες που έφεραν κάποια πρόοδο σε μερικά ζητήματα, έτσι. Δεν είναι όλα απορριπταία, αλλά προσέξτε. Αυτό έγινε επειδή όλοι τους, ο Μοντεσκιέ, ο Ρουσό, ο Βολτέρος κλπ, χρησιμοποίησαν προτάσεις που είχαν διατυπώσει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Αλλά δεν έλεγαν την πηγή.
απέφευγαν να πούνε ότι αυτό το έχει πει ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης. Δημοσίευαν τις πραγματείες τους για να νομίζει ο κόσμος ότι ήταν δική τους έμπνευση. Έκανα δηλαδή λογοκλοπή. Κλέβανε τα αρχαία συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων και τα παρουσίαζαν στα δικά τους και τις ιδέες τους. Στην αμφισβήτηση της θρησκείας από την επιστήμη, οι σιωνιστές μέσα στο 19ο αιώνα βρήκαν και έναν ανεπάντεχο σύμμαχο, τον Δαρβίνο, με τη γνωστή θεωρία για την εξέλιξη των ειδών. Ο Δαρβίνος δεν ήταν άθεος, διατύπωσε μια θεωρία που έδωσε μια όθηση στη βιολογία, αλλά είχε και σημαντικά λάθη. Σύντομα άρχισε να διαδίδεται ταχύτητα η θεωρία ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο και μέχρι σήμερα κυκλοφορεί το γνωστό σκίτσο που δείχνει σε οριζόντια γραμμή τη δίθεν εξέλιξη ενός σκυφτού πιθήκου σε έναν όρθιο πιθηκάνθρωπο και μετά σε έναν άνθρωπο. Ένα σκίτσο που ακόμα και οι εξελικτικοί βιολόγοι το θεωρούν εσφαλμένο. Οι ίδιοι οπαδοί της εξέλιξης δεν το παραδέχονται. Θα το έχετε δει αυτό το σκίτσο. Ότι δεν ισχύει κατά γράμμα η φράση «Ο άνθρωπος προήλθε από τον πίθηκο». Παρ' όλα αυτά, το εργαλείο βρισκόταν ήδη στα χέρια των σιωνιστών που το μετέδρεψαν σε πυροβόλο. Ήρθε η υπέροχη για αυτού στιγμή για την επιστημονική θεμελίωση και τεκμηρίωση της άποψης ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλάσμα του Θεού, αλλά κάποιων πιθήκων. Ότι όσα μας δίδασκε η Αγία Γραφή ήταν ψέματα, οπότε δεν υπάρχει Θεός. Ή κι αν υπάρχει, δεν είναι όπως μας τον διδάσκει ο Χριστιανισμός. Έτσι, δεν είναι δημιουργός, δεν είναι προνοητής. Τι είναι, κάτι άλλο. Ο Δαρβινισμός ήταν μια θεωρία, έτσι, δεν έχει επιστημονική βάση. Σας είπα και χθες, υπήρχε πολύ πριν από τον Δαρβίνο αυτή η ιδέα, ακόμα από τους αρχαίους ειδωλατρικούς λαούς, από τους Σουμέριους. Και μετά και στο Μεσαίωνα υπήρχε σε κάποιους αποκρυφιστές. Και έχουμε σκίτσα. Έχω εδώ μια ολόκληρη μελέτη του ιδίου ιστορικού, του Διόδωρου Ράμου. Μακάρι κάποια στιγμή να τη δούμε αναλυτικά, που ακριβώς μας δείχνει αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν σκίτσα πρώτου Δαρβίνου, που δείχνουν έναν πίθηκο στο κέντρο και γύρω-γύρω, έτσι, πώς από τον πίθηκο δημιουργείται ο άνθρωπος. Και όλα αυτά προϋπήρχαν. Ο Δαρβίνος τα πήρε και τους έδωσε μια επιστημονικοφάνεια. Και βεβαίως μετά άδραξαν όλοι αυτοί οι σιωνιστές την θεωρία και με χρήματα την επέβαλαν. Υπήρχαν αντιδράσεις στον επιστημονικό κόσμο, αλλά όπου πέφτει χρήμα, έτσι κλείνουν τα στόματα. Και έτσι βρέθηκε και το εργαλείο για να αμφισβητηθεί ο Θεός Δημιουργός. Υποστηρίχθηκε με πάθος αυτή η θεωρία από τον σιωνισμό. Δεν τους ενδιέφερε ότι ήταν ψέμα, τους ενδιέφερε να πείσουν τους ανθρώπους ότι ο Δημιουργός τους ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό. Από το Θεό των χριστιανών, οτιδήποτε άλλο, μια μαϊμού. Μπήκανε στη μάχη κάθε είδους επιστήμονες μισθοφόροι, στρατευμένοι στην υπηρεσία του ψεύδους και της απάτης για να αποδείξουν επιστημονικά μια πλάνη ότι τάχατες ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τους πιθήκους, έτσι, μια εξέλιξη των πιθήκων. Οι ίδιοι σιωνιστές θα καυχηθούν αργότερα για το πόσο επιτυχημένα χειρίστηκαν τον Δαρβινισμό και τις υπόλοιπες θεωρίες τους. Κοιτάξτε τι γράφουνε στο δημιουργήμά τους τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Αρχές του 20ου αιώνα δημοσιεύτηκαν αυτά. Ήδη έχει επικρατήσει ο Δαρβινισμός στον επιστημονικό χώρο. Η διανοούμενη τάξη των χριστιανών θα καυχιέται για τις γνώσεις της και χωρίς να τις εξετάζει λογικά, θα ενεργοποιεί όλα τα διατάγματα της επιστήμης, τα οποία θα συγκεντρώνουν οι πράκτορές μας.
για να οδηγούν τα πνεύματα των χριστιανών στην κατεύθυνση που μας είναι αναγκαία. Καταλάβατε τι λέει εδώ. Οι διανοούμενοι χριστιανοί είναι οι επιστήμονες, έτσι, οι οποίοι μπαίνουν στα πανεπιστήμια και χωρίς πολλή λογική και σκέψη υιοθετούν αυτή τη θεωρία. Υπάρχουν σήμερα και θεολόγοι που λένε γιατί όχι να ισχύει αυτή η θεωρία. Και καφιούνται οι σιωνιστές που λένε τα καταφέραμε και βάλαμε και τους χριστιανούς να δουλεύουν για μας. Τους επιστήμονες χριστιανούς. Να προωθούν τι, τα διατάγματα της επιστήμης, ψευδοεπιστήμης πιο σωστά, τα οποία θα συγκεντρώνουν οι πράκτορές μας. Βλέπετε, το λένε απροκάλυπτα. Οι πράκτορές μας μάζεψαν τις θεωρίες που μας βολεύουν. Ποιας μας βολεύει, η θεωρία της εξέλιξης. Πάρ' την. Την κάνουμε επιστήμη, επιστημονική, αλήθεια και την επιβάλλουμε στα πανεπιστήμια. Αφού αυτοί τα λέγουν τα πανεπιστήμια. Αυτοί κανονίζουν τι θα διδαχθεί στους φοιτητές. Τι άλλο μας βολεύει, η θεωρία του Φρόιντ. Πάρ' τη θεωρία του Φρόιντ. Γιατί μας βολεύει, γιατί χτυπάει την πίστη, τον χριστιανισμό, τον Χριστό, τη θρησκεία. Λέει ότι δεν υπάρχει διάβολος. Μια χαρά. Πάρ' τη και αυτή. Μας την επιβάλλανε. Και πάνε τα παιδάκια τώρα να σπουδάσουν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και μαθαίνουν τις ανοησίες και τα έσχη του Φρόιντ και του Γιούγκ. Και βγαίνουν μετά για να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά μας. Και εμείς οι χριστιανούλιδες παραδίδουμε τα παιδιά μας σε αυτούς. Καταλάβατε, είναι ένα τεράστιο σύστημα απάτης και διάλυσης, ας πούμε, εκ των έσω της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού. Και ζούμε όλο αυτό το πράγμα. Συζητούσα με έναν ψυχολόγο, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι και χριστιανός και εξομολογείται, και ξέρετε τι μου είπε. Αυτός κάνει μαθήματα σε νηπιαγωγούς. Έχει κάποια σχολεία υπευθύνη του, νηπιαγωγία. Τα παιδιά, τα μικρά του νηπιαγωγείου ρωτάνε, επιτρέπεται η σχέση με το ίδιο φύλο? Για να καταλάβετε σε τι επίπεδο είναι τα παιδιά μας, έτσι, να μην κοιμόμαστε. Γιατί μου λένε μερικοί γονείς, ό, το παιδί μου είναι καλό, λέει. Ναι. Όταν θα ξυπνήσεις, θα είναι αργά. Λοιπόν, τα νηπιάκια έχουν τέτοιες απορίες. Και λέω, εσείς τι τους απαντάτε, τι λέτε στους νηπιαγωγούς να πούνε στα παιδάκια? Εμείς λέει, είμαστε ψυχολόγοι. Θα πούμε αυτό που λέει η επιστήμη. Τι λέτε λοιπόν, ότι επιτρέπεται. Να μεγαλώσετε λίγο και γίνεται και με το ίδιο φύλο. Καταλάβατε ποια είναι η αγωγή. Γιατί αυτό λέει ο παππούς ο Φρόιντ. Αυτό μάθανε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Καταλάβατε. Γι' αυτό φωνάζω στους γονείς και λέω, μην τους εμπιστεύεστε. Όσο μπορείτε μακριά από αυτά όλα. Και τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία. Γιατί αυτά όλα είναι βασισμένα στις θεωρίες των αντιχρίστων, των σιωνιστών. Και τα πέρανε στα παιδιά. Δυστυχώς. Καταλάβατε. Για να σας πω κι άλλο. Είναι και λίγο ντροπιαστικό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία κάνουν το αμάρτημα αυτό το κατά μόνα τους. Και το κάνουν δημόσια. Εκεί, στις τάξεις. Τα νηπιάκια. Και τι κάνετε εσείς, λέει, τι τους λέτε? Λέει ο σοφός ο ψυχολόγος, του λέμε να το κάνεις, αλλά να το κάνεις μόνος σου. Καταλάβατε. Να μην σε βλέπουν οι άλλοι. Καταλάβετε που έχουμε φτάσει. Και αυτό είναι, λέγεται αγωγή σήμερα. Σε ορθόδοξα νηπιάκια. Το λέω λίγο για να ξυπνήσουμε. Με συγχωρείτε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πρόοδο, Γιώργο. Προς τα πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, το γράφουν ήδη, πανηγυρίζουν. Θα έχουμε τους χριστιανούς, λοιπόν, θα παίρνουν των πρακτόρων μας διατάγματα της τάχατης επιστήμης και θα οδηγούν και τους χριστιανούς, όλους εμάς, εκεί που εμείς θέλουμε. Πόσοι γονείς σήμερα, για να μην πω η συντριπτική πλειοψηφία, έχουν εξαπατηθεί από αυτά τα διατάγματα. Και πιστέψανε αυτά που λένε οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι, μην τυχόν και θίξεις το παιδάκι, μην τυχόν και το πληγώσεις, μην το μαρλώνεις. Ό,τι θέλει το παιδί. Αυτό είναι η καταστροφή του παιδιού. Αλλά πιστέψαμε το Φρόιντ και όλους αυτούς που τάχατε είναι επιστήμονες, ενώ ήταν καμπαλιστές, και έχουμε καταστρέψει τα παιδιά μας. Με τα συνεχή μπράβο, μπράβο και τους επένους, και με το ότι δεν υπάρχει αυστηρότητα στα παιδιά. Η Αγία Γραφή λέει να μην λυπάσαι τη μαγκούρα σου στο παιδί σου. Αλλιώς θα το καταστρέψει το παιδί σου. Λέει, ο γονιός που λυπάται τη μαγκούρα του στο παιδί του, λέει μισεί τον εαυτό ιών.
ως φίδεται της βακτηρίας αυτού, να σας το πω στο πρωτότυπο. Αυτός που λυπάται τη μαγκούρα του, μισεί το παιδί του, λέει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε τα παιδιά μας. Γιατί τα έχεις μικρά, τα έχεις σαν κούκλες, σαν είδωλα. Τι θέλεις παιδί μου αυτό? Να ρωτάει ο μπαμπάς και η μαμά το παιδί τώρα το 2 χρονών, τι θέλεις παιδί μου να κάνουμε τώρα, αυτό ή εκείνο? Και να αποφασίσει το 2χρονο και το 3χρονο. Καταλάβατε? Μετά που θα φας ξύλο και θα σου φύγεις τα ναρκωτικά, δεν θα έχεις και να μιλάς, δεν θα έχεις να πεις τίποτα. Μην νομίζετε, συνεχίζουν αυτοί τώρα, πανηγυρίζουν, ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις μας είναι αβάσιμες. Παρατηρήστε τις επιτυχίες τις οποίες μπορέσαμε να δημιουργήσουμε στο δαρβινισμό, στο μαρξισμό, στο νιτσεϊσμό. Έτσι. Πρωτόκολλα των σοφών θυσιών. Είναι φοβερό πόσες ψυχές κλονίστηκαν και σκανδαλίστηκαν με το δαρβινισμό. Και σήμερα σκανδαλίζονται. Ρωτήστε τα παιδιά σήμερα, ας πούμε, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, τους βιολόγους. Όλοι πιστεύουν στο δαρβινισμό. Σε ένα ψέμα. Ή σχεδόν όλοι. Να φαίνεται ότι σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα με το ακλόνητο κύρος, με την απόλυτη αυθεντία, αποδεικνύει οριστικά ότι τόσους αιώνες πιστεύαμε σε ψέματα. Μέχρι το 17ο αιώνα δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι ήταν ανεγκέφαλοι, ήταν ανόητοι, επειδή πιστεύαν σε Θεό Δημιουργό. Πρέπει να έβγαιναν αυτοί οι άνθρωποι φωτισμένοι, να μας πούν ότι όχι, δεν υπάρχει Θεός Δημιουργός, ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό φτιαγμένος, και τους πιστέψαμε. Το μήνυμα πέρασε. Εντάξει, καλός ήταν ο Χριστός, αλλά δεν ήταν Θεός. Ένας άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν ο Δημιουργός μας. Κάποια μαϊμού μας έπλασε. Αυτό το μήνυμα περνάει σήμερα. Ο σιωνισμός μέσω των επιστημόνων οργάνων του πέτυχε μια πνευματική εξέγερση εναντίον του χριστιανισμού. Αν δεν γνωρίζει κανείς ποιος κρυβόταν πίσω από τις κουρτίνες, πραγματικά βλέπει μια ακατανόητη εικόνα. Δεν ερμηνεύεται. Αν δεν ξέρεις ποιος κρύβεται από πίσω. Μέχρι και το 17ο αιώνα, οι μεγάλοι διανοούμενοι της Ευρώπης δεν επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τον χριστιανισμό, το φαινόμενο της θρησκείας, την ύπαρξη του Θεού. Δεν ήταν άθεοι, δεν ήταν αντίχριστοι. Τι τους έπιασε από το 1700 και έπειτα, και ξαφνικά έγιναν άθεοι? Ήρθε η φώτιση, ανέβηκε ο δείκτης νοημοσύνης, άνοιξαν τα μάτια τους και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει στην ιστορία, ότι θαύματα δεν γίνονται, ότι η Αγία Γραφή μας έλεγε ψέματα, ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε και αφού πέρασε η αρχική πλήση εγκεφάλου, τελικά η σοφή του 19ου αιώνα μας ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει ούτε Θεός, ούτε ψυχή, ούτε πνευματικός κόσμος, αλλά μόνο υλικός. Και τα ίδια τα συνεχίσαν και στον 20ο αιώνα, και αυτός ο πολύς, ο Χόκινγκ και λοιπά, συνεχίζουν με τα όργανά τους να μας προσπαθούν να μας πείσουν. Γιατί οι διάφορες προσωπικότητες Δυτικής Ευρώπης πριν το 1700 δεν ήταν άθεοι, δεν υπήρχαν προσωπικότητες, υπήρχαν φωτεινισμένα μυαλά, δεν υπήρχαν επιστήμονες πριν το 1700, δεν υπήρχαν άνθρωποι που να μιλήσουν για τη δημιουργία, για την ψυχολογία. Τους διαγράφουμε όλους. Τους πετάμε στα σκουπίδια. Μόνο οι διαφωτιστές αξίζουν. Γιατί αυτούς πληρώνει ο Ρότσιλντ. Επειδή υπηρετούσαν τον σιωνισμό. Ήταν κατώτεροι οι άνθρωποι πριν το 1700 από τον Νίτσε και τον Μάρξ? Όχι. Απλά δεν ήταν μισθοφόροι του σιωνιστικού επιτελείου. Ήταν ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι, ενώ οι διαφωτιστές, οι υλιστές, οι φιλόσοφοι ήταν πράκτορες με ειδική αποστολή. Αυτό ήταν. Επιπλέον, αν συγκρίνουμε τους διαφωτιστές και τους υλιστές με τις υπέροχες διάνοιες που γέννησε η ελληνική παιδεία και διανόηση, θα διαπιστώσουμε ότι χάσμα μέγα χωρίζει τους Έλληνες σοφούς από τους ψευδοσοφούς του σιωνισμού. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είναι οι κορυφαίοι, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοκράτης, κορυφαία τριάδα. Κανένας από αυτούς δεν μίλησε για αθεία.
Κανένας από αυτούς δεν μίλησε εναντίον της θρησκείας, εναντίον της αρετής. Αντίθετα, συνέδεαν την επιστήμη με την αρετή. Και έλεγαν ότι πρέπει να διδάξουμε την αρετή. Είναι διδακτή η αρετή. Ο Σωκράτης τι έλεγε, μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάσει με το καλό το κακό. Ο πρώτος μεγάλος επιστήμονας έτσι ήταν Έλληνας, ήταν ο Πυθαγόρας από τη Σάμο. Και ο Θαλής ο Μιλήσιος. Από αυτούς μέχρι τον Ερατοσθένη, τον Αρίσταρχο, τον Αρχιμίδη, τους μεγάλους επιστήμονες, οι οποίοι προχώρησαν την επιστήμη πάρα πολύ. Μέχρι και σήμερα ακόμα έχουμε τα αξιώματά τους και τα θεωρήματά τους των αρχαίων Ελλήνων. Παρέλαβαν τις επιστήμες συνυπιακά στάδια. Ο πρώτος αληθινός επιστήμονας παγκοσμίως έτσι ήταν ο Πυθαγόρας. Την εξέλιξαν την επιστήμη σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά δεν την προχώρησαν. Σταμάτησαν. Γιατί? Γιατί δεν δούλευαν με αυτό σκοπό την επιστήμη. Ο σκοπός του ήταν να φτιαχτεί μια σωστή κοινωνία. Και γι' αυτό έκαναν και τις σχολές. Και ο Πυθαγόρας που είχε κάνει τη σχολή του στην Κάτω Ιταλία και μετά ο Πλάτωνας την Ακαδημία. Ο σκοπός τους ήταν να μορφώσουν ιδίως τα νέα παιδιά έτσι ώστε να φτιαχτεί μια σωστή κοινωνία. Δηλαδή συνέδεαν την επιστήμη και τη φιλοσοφία με την αρετή. Σήμερα αυτά τα θεωρούμε ασύνδετα. Μην τυχόν και μιλήσεις για αρετή και για θρησκεία στο πανεπιστήμιο. Είσαι αντιπιστημονικός. Γιατί έτσι μας είπαν οι διαφωτιστές, οι μισθοφόροι και οι μισθοδοτούμενοι από το Ρότσιλντ. Περιττό να πούμε ότι ο περίφημος ορθολογισμός, που όλο μας το προβάλλουν, ότι εμείς είμαστε ορθολογιστές, δεν είστε ορθολογιστές, κύριε, οι ληστές είστε. Αν είχατε στοιχειώδη ορθολογισμό, θα πιστεύατε στο Θεό. Εδώ βλέπεις ένα ποτήρι, ένα τραπέζι. Είναι λογικό, είναι του ορθού λόγου, ας πούμε, επίτευγμα να πεις ότι έγινε μόνο του. Σε εκατομμύρια χρόνια, δεν είναι τρελό. Αυτό το ποτήρι μαζεύτηκαν τα μόρια, ξέρω εγώ, έφτιαξαν τον άμμο, ο άμμος έλειωσε, έγινε ποτήρι, πήρε το σχήμα του, έγινε τυχαία αυτό. Και είναι ένα ποτήρι, Εδώ μιλάμε για ένα σύμπαν, τεράστιο, με 3 εκατομμύρια πλανήτες, γαλαξίες, αστέρια. Και μου λες ότι έγινε τυχαία και μόνο του. Είναι ορθός λόγος αυτό. Αυτό είναι τρέλα, είναι σχιζοφρένεια. Άρα δεν είστε ορθολογιστές, είστε ληστές. Ο ορθολογιστής, ο αληθινός ορθολογιστής είναι ο Αριστοτέλης. Αυτός είναι ο θεμελιώτης του ορθολογισμού. Δεν μας βρήκανε τον ορθολογισμό οι διαφωτιστές επομένως. Από τον 4ο αιώνα π.Χ. υπάρχει ο ορθολογισμός, ο αληθινός ορθολογισμός από τον Αριστοτέλη. Και όχι από τους μασόνους του 18ου αιώνα. Γιατί ήταν μασόνοι αυτοί όλοι οι διαφωτιστές, έτσι. Ο Βολτέρος ήταν μασόνος, ο πάτρονας, ας πούμε, του διαφωτισμού και οι υπόλοιποι. Το μεγαλείο της ελληνικής παιδείας, γνώσης και σοφίας διατηρήθηκε στην πορεία του χρόνου από τους μεγάλους πατέρες της ελληνικής εκκλησίας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο, τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό, τον Μέγα Φώτιο, τον Άγιο Μιχαήλ Αθηνών, τον Χωνιάτη, τον Άγιο Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, μερικούς από αυτούς ούτε σαν ονόματα δεν τους ξέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Και ήταν κορυφαίοι επιστήμονες. Αφήστε το ότι ήταν και άγιοι. Επιστήμονες. Ο Μέγας Βασιλείος ήταν πανεπιστήμων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν πανεπιστήμων. Και τον παρακαλούσαν να μείνει στη σχολή που σπούδασε στην Αθήνα να συνεχίσει ως καθηγητής πανεπιστημίου. Από φοιτητή τον κάνανε καθηγητή. Και έμεινε, για ένα χρόνο έμεινε και μετά έφυγε. Κανένας δεν μιλάει για αυτούς, από τους διαφωτιστές, τους διασκοτιστές μάλλον. Και λαϊκούς έχουμε, σπουδαίους, σοφούς και επιστήμονες, Ιωάννης Στοβαίος, Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, που συνδύαζαν ορθόδοξη πίστη και ελληνική σοφία. Έχουμε σχόλια στον Όμηρο από έναν Άγιο
της εκκλησίας μας. Τώρα, αν θυμάμαι καλά το όνομα, Άγιος Ευστάθιος. Σχόλια στον Όμηρο, που είναι ένας ειδωλολατρικός ποιητής, έτσι, ειδωλολάτρης. Κανένας από αυτούς, λοιπόν, τους σπουδαίους, αληθινά σπουδαίους και σοφούς, δεν ανέβηκε στο βάθρο του πνευματικού πρωταθλητή, γιατί οι αγωνοθέτες ήταν οι σιωνιστές. Και σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να προβάλλουν αυτούς που ήταν άνθρωποι πιστοί, άνθρωποι του Θεού. Και έδωσαν τα μετάλλια στον Βολτέρο, στον Μάρξ, στον Δαρβίνο, στον Νίτσε, οι οποίοι αποθεώθηκαν, έγιναν οι μεγάλοι άγιοι του σιωνισμού, οι προφήτες, οι μεσσίες της επιστήμης, γιατί εξυπηρετούσαν τα σχέδιά τους, έτσι, το να χτυπηθεί ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και κάθε κουβέντα τους είναι ιερή, είναι δόγμα, είναι αυθεντία. Μην πεις τίποτα για τον Μάρξ, μην πεις τίποτα για τον Φρόιντ, είναι δόγμα. Ό,τι είπε είναι στο απειρόβλητο. Έχουν το θεϊκό αλάθητο. Μην τολμήσει κανείς και τους αμφισβητήσει. Καλά έλεγε ο Πλάτωνας ότι η επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής, πανουργία και ου σοφία. Φαίνεται. Δεν είναι σοφία. Είναι πανουργία. Είναι τέχνη του διαβόλου δηλαδή. Και σήμερα αυτό γίνεται στα πανεπιστήμια. Υπάρχει μια πανουργία και όχι αληθινή σοφία. Ο χώρος της επιστήμης αλώθηκε, δηλητηριάστηκε. Δεν αρκούσε όμως αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι επιστήμονες. Δεν είναι όλοι του πανεπιστημίου, υπάρχουν και άλλοι. Έπρεπε το δηλητήριο να εξαπλωθεί και σε ευρύτερα τμήματα, πέρα από τους λογίους, στις λαϊκές μάζες, στις φτωχές, τις αγράμματες, τις εξαθλειωμένες από την καταπίεση της άρχουσας τάξης, στους λεγόμενους προλετάριους. Αλλά με μέτρο, με βάση το σχέδιο και τα συμφέροντα του Ρότσιλντ. Γιατί προλετάριοι υπήρχαν παντού, ιδίως στην Αγγλία της βιομηχανικής επανάστασης, όπου μεταχειρίζονταν ακόμα και τα μικρά παιδιά σαν ζώα, σε ορυχεία, σε εργοστάσια, όπως και σήμερα. Τα παιδάκια της Κίνας, της Ινδίας, της Νότιας Αμερικής, δεκάχρονα, και να κάνουν δουλειές που είναι για όριμους άνδρες. Και δουλεύουν για τις πολυεθνικές, σε άθλιες συνθήκες, που είναι αυτοί που στηρίζουν το Ρότσιλντ. Παγκοσμίως υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, 147 πολυεθνικές, οι οποίες κατευθύνονται από τις οικογένειες αυτές του Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ, 10-11 οικογένειες είναι όλοι αυτοί. Και αυτές οι 140 πολυεθνικές έτσι ελέγχουν παγκοσμίως τα πάντα. Και έχουν χιλιάδες μετά εταιρείες, υποεταιρείες κλπ. Και πίνουν το αίμα των λαών ουσιαστικά όλοι αυτοί. Τι έγινε λοιπόν, ενώ υπήρχαν προλετάριοι στην Αγγλία, κοιτάξτε πώς η ιστορία είναι πολύ σπουδαία επιστήμη, έτσι, και πρέπει να τη μελετάμε. Στην Αγγλία δεν έχουμε εξέγερση των προλεταρίων, ούτε στη Γερμανία. Και εκεί υπήρχαν καταπιεσμένοι. Έχουμε στη Γαλλία, τη Γαλλική Επανάσταση και τη Ρωσία. Γιατί? Απλούστατα γιατί ήταν άλλο το σχέδιο. Οι σιωνιστές είχαν διαφορετικό σχέδιο για κάθε χώρα. Την μεν Αγγλία την υπέταξαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, τη Γαλλία και τη Ρωσία μέσω του αίματος. Ήθελαν αίμα. Για να ξεριζωθεί ο χριστιανισμός. Στη Γαλλία ο ψεύτικος χριστιανισμός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και στη Ρωσία ο αληθινός χριστιανισμός, έτσι, η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και επέβαλαν τον κομμουνισμό, δικό τους δημιούργημα κομμουνισμός, οι Μπολσεβίκοι. Ψεύτικος χριστιανισμός επίσης υπήρχε και στις χώρες της Ευρώπης που υπήρχαν προτεστάντες. Αλλά αυτούς αποφάσισαν να τους χρησιμοποιήσουν χωρίς να τους φάξουν. Γερμανία, ας πούμε. Στη Γαλλία επέλεξαν να στήσουν
το διαφωτισμό για να προετοιμάσουν και ιδεολογικά την προσχεδιασμένη Γαλλική Επανάσταση, δικό της δημιουργημένη Γαλλική Επανάσταση, έτσι, των Σιωνιστών, των Μασόνων. Τα νήματα της Γαλλικής Επανάστασης τα κινούσε η οικογένεια Ρότσιλντ μέσω του χρήματος και μέσω της οικοφαντίας. Το χάος ξεσπά το 1789, έτσι που αρχίζει η Γαλλική Επανάσταση. Πρωτοπαλίκαρα αυτού του αγώνα για ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι ένα μασονικό σύνθημα για τους αδελφούς των τεκτονικών στοών, ήταν οι Ιακωβίνοι, μέσα στους οποίους είχαν διεισδύσει πολλοί μασόνοι για να προωθήσουν τις σιωνιστικές βλέψεις. Θυμάστε που λέγαμε ότι στην αρχή ήταν απλά συνδικάτα εργατικά οι στοές. Με τη διείσδυση όμως των σιωνιστών γίνονται καμπαλιστικοί ναοί οι στοές και προωθούνται πλέον τα σχέδια των σιωνιστών μέσω της μασονίας. Έτσι στη Γαλλία μέσω των Ιακωβίνων, πολλοί από τους οποίους ήταν σιωνιστές και μασόνοι, οργανώνεται και ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση το 1789. Υποτίθεται ότι αυτή η επανάσταση έγινε για να ανατραπεί η κοινωνική, πολιτική και οικονομική αδικία και ανισότητα που μάζεται τη Γαλλία. Στην πραγματικότητα, ο στόχος ήταν ο χριστιανισμός. Μόλις επικράτησε το επαναστατικό καθεστώς, ο Ρομπεσπιέρος με τους Ιακωβίνους του ξεκίνησε μία μανιακή καταδίωξη λαού και χριστιανισμού την περίοδο της τρομοκρατίας. Η γκυλοτίνα στο Παρίσι δούλευε συνέχεια, έτσι. Γιατί ο στόχος ήταν ο χριστιανισμός. Και έχουμε και γενοκτονία στην περιοχή της Βανδέας, κατάργηση της χριστιανικής πίστης και του ημερολογίου και επιβολή της λατρείας του υπερτάτου όντος, μαζί με αρκετά παγανιστικά στοιχεία, που είναι αντιγραφή της μασονικής θρησκευτικής θεωρίας που επέβαλε ο καμπαλισμός. Δηλαδή, σατανισμός. Στη θέση του Χριστού, το υπέρτατο όν. Ποιο είναι αυτό? Ο Υιός Φόρος. Το αιμοδιψές και αντίχριστο καθεστώς της Επανάστασης εκτελούσε πιστά τις εντολές του σιωνισμού, μέχρι που βρέθηκε κάποιος ηγέτης που ανέτρεψε τα δεδομένα, χάλασε το σχέδιο. Αυτός ήταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης, τον οποίο δεν κατάφεραν να ελέγξουν οι σιωνιστές. Τους ξέφυγε. Δεν ήταν ο άνθρωπός τους. Οι Ρότσιλ τότε χρησιμοποίησαν και πάλι το διέρη και βασίλευε. Ό,τι δεν μπορούν να εξαλείψουν, τι κάνουν, προσπαθούν να το ελέγξουν από μέσα. Χρηματοδότησαν τον Βοναπάρτη, αλλά χρηματοδότησαν και τον αντίπαλο, τον Άγγλο στρατηγό, τον Γουέλλινγκτον. Την ίδια περίπου εποχή, η οικονομική κυριαρχία του Ρότσιλντ επεκτείνεται και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το 1810 ο ισχυρότερος τραπεζίτης της Αγγλίας είναι ο Νάθαν Μάγερ Ρότσιλντ, ένα από τα παιδιά του παππού Ρότσιλντ, έτσι, του πρώτου τραπεζίτη στη Γερμανία, που είπαμε ήταν χαζάρος. Ήταν Εβραίος ασκεναζί, δεν ήταν φιλετικά Εβραίος δηλαδή. Αλλά ήταν στην πίστη καμπαλιστής Εβραίος. Η κυβέρνηση της Βρετανίας μέσα σε λίγα χρόνια έγινε υποχείριο των Ρότσιλντ, οι οποίοι μέσω του τραπεζικού συστήματος επιβάλλουν τις αποφάσεις τους στους Άγγλους κυβερνήτες. Την ίδια τύχη είχε και η Αυστρία, η οποία ελέγχεται αντίστοιχα από την τράπεζα του Σάλομον Μάγερ Ρότσιλντ. Είναι ο άλλος γιος. Λίγο διαφορετική ήταν η αρχικά η πορεία του νεοσύστατου κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή μέσω των τραπεζών ελέγχουν τα κράτη. Έτσι, ελέγχουν την Αγγλία, ελέγχουν την Αυστρία, πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί τι γίνεται? Επικεφαλής της Αμερικανικής Επανάστασης το 1776 ήταν ο μασόνος Ουάσιγκτον, έτσι, ο Γεώργιος Ουάσιγκτον, ο γνωστός, εξού και πρωτεύουσά τους. Πρώτο μέλημα των Ρότσιλ ήταν να ιδρύσουν και στην Αμερική μια τράπεζα που να ελέγχει τις εκεί κυβερνήσεις. Αυτό έγινε το 1791
με τον απεσταλμένο τους, της είπαν Αλεξάνδερ Χάμιλτον. Δεν ήταν όμως όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ πρόθυμοι να υποταγούν. Ήταν και μερικοί ξύπνοι, καταλάβαιναν τι γινόταν. Αντιστάθηκαν κάποιοι, όπως ήταν ο Τόμας Τζέφερσον το 1826, ο Άντριου Τζάκσον 1837 και αργότερα ο Αμπραάμ Λίκον 1865. Οι Ρότσιλντ, έστω και αν δυσκολεύτηκαν να υποτάξουν οικονομικά τις ΗΠΑ, τελικά το 1913 πέτυχαν το σκοπό τους. Ίδρυσαν την Federal Reserve Bank, την έχετε ακούσει ίσως, η οποία εκδίδει πλέον το αμερικανικό νόμισμα. Η τράπεζα των Ρότσιλντ βγάζει το δολάριο. Και έτσι ήρθε και το τέλος της οικονομικής ελευθερίας των ΗΠΑ, οι οποίοι πλέον γίνονται όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, υποχείρια των Ρότσιλντ και του σιωνισμού. Μέσω των τραπεζών, οι οποίες, είπαμε, δεν δανείζουν πλέον πολίτες μόνο, αλλά δανείζουν κράτη. Με μακροχρόνια υπέρογκα δάνεια και ουσιαστικά ελέγχουν τις κυβερνήσεις. Και τους νόμους φυσικά. Αν τον λες την κυβέρνηση, λες και τους νόμους. Έτσι ερμηνεύεται πώς ψηφίζουν οι δικοί μας οι βουλευτές αυτά τα εκτρώματα, έτσι. Στα 15χρονα να αλλάζουν φύλο. Υπέρ των ομοφυλοφίλων. Όλα αυτά είναι από το Ρότσιλντ. Από τους καμπαλιστές. Τους τα επιβάλλουν. Δεν μπορούν να μην τα ψηφίσουν. Έχουν συμφωνήσει να τα ψηφίσουν. Ελέγχονται απολύτως. Δηλαδή μπορούν να τα ψηφίσουν, αλλά φυσικά θα έχουν τις θέσεις τους μετά. Εδώ είναι που λέμε που πατάνε στα πάθη μας. Αν ο άλλος ο βουλευτής δεν ήταν φιλόδοξος, θα παρετιότανε και θα υπέκυπτε σε αυτό το αντίχριστο σύστημα. Ας έχανε τη θέση του, ας μη ήταν βουλευτής. Αλλά επειδή είμαστε φιλόδοξοι, είμαστε φιλάργυροι, προκειμένου να φυλάξουμε την καρέκλα μας, προδίδουμε την πατρίδα μας και την πίστη μας. Αυτό γίνεται. Εκεί πατάνε αυτοί. Γι' αυτό αν αληθινά γίνουμε χριστιανοί, θα τους πετάξουμε. Ο τελευταίος Αμερικανός πρόεδρος που επιχείρησε να ανατρέψει αυτή την υποδούλωση και να αφαιρέσει το δικαίωμα των σιωνιστών τραπεζιτών να εκδίδουν και να κυκλοφορούν το δολάριο, θα το ξέρετε έτσι, ο γνωστός Κένεντι δολοφονήθηκε το 1963. Αν δεν υποκύπτεις, εξοντώνεσαι. Η οικονομική εξάπλωση των Ρότσιλντ μαζί με τα σχέδια του σιωνισμού σύντομα πέρασε και στη Μεσόγειο θάλασσα. Από το 1823 και έπειτα, οι Ρότσιλντ αναλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές πράξεις του Βατικανού και της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας, παρακαλώ. Το Βατικανό, ψευδογνωρίζετε, είναι κράτος. Έχει κανονικά, έτσι, στρατό, υπηρεσίες, κυβέρνηση κλπ. Έτσι, είναι αρχηγός κράτους ο Πάπας. Γι' αυτό και τον καλούν οι δικοί μας προκομμένοι, έτσι. Πρωθυπουργοί, Κύπρος εδώ, είναι αρχηγός κράτους. Ποιος ελέγχει τα οικονομικά του Βατικανού, η Ρότσιλντ, βλέπετε. Τι λέγαμε χτες, τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, οι σιωνιστές. Ο Σατανάς έτσι δίνει τα μηνύματα του σιωνιστές, οι σιωνιστές. Οι σατανιστές δηλαδή στο Βατικανό, που είναι δικό τους, και το Βατικανό στους μαμεθανούς, για να τα εκτελέσουν, να τα υλοποιήσουν τα προστάγματα του Σατανά. Από το 1823 λοιπόν το Βατικανό και η Ρωμακαθολική Εκκλησία έχει υποταχθεί στους Ρότσιλντ. Ο Πάπας, όπως στο παρελθόν, τον 9ο αιώνα, είχε γίνει υποχείριο των Φράγκων. Των Φράγκων βασιλιάδων, έτσι, οι οποίοι κατάφεραν έτσι να αλώσουν τον Ορθόδοξο θρόνο της Ρώμης και να βάλουν δικούς τους ανθρώπους. Να είναι όργανά τους δηλαδή οι Πάπες, από τον 1ο και μετά, και έτσι φτάσαμε στο σχίσμα του 1054. Επέβαλαν το Φιλιόκβε, οι Φράγκοι. Στην αρχή αντιστάθηκε. Θυμάμαι το όνομά του, ένας Πάπας που ήταν Ορθόδοξος και έβαλε το σύμβολο της πίστης κανονικά, χωρίς το Φιλιόκβε.
Μετά τον πέταξαν, επικράτησαν αυτοί οι φράγκοι και ο Πάπας τότε υποτάχθηκε στους φράγκους. Τώρα υποδουλώνεται στον αυτοκράτορα Ρότσιλντ. Και αλλήμωνος τον Πάπα, τον οποιοδήποτε Πάπα, που θα τολμήσει από εδώ και πέρα να διαφωνήσει με τις διαταγές του σιωνισμού. Βλέπετε και ο Πάπας δηλαδή είναι οργανώτος. Γι' αυτό και λέει αυτά που λέει. Και ο τελευταίος Πάπας που μιλάει τώρα υπέρ των ομοφιλοφίλων, σιγά σιγά, οικουμενισμός, πανθρησκεία, όλα αυτά ξεκινάνε από τους καμπαλιστές. Και ο Πάπας απλώς τα προωθεί. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον βέβαια είναι το επόμενο κεφάλαιο που είναι για την Ελλάδα, αλλά μήπως κουραστήκατε να το πούμε το απόγευμα. Πώς κατάφερα να ελέγξω την Ελλάδα, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και πώς μας ελέγχουν σήμερα. Σταματώ εδώ μήπως αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Γέροντα, αυτά κάνουν σκοτεινές δυνάμεις. Ναι. Η Εκκλησία μας είπε. Θα σας ξαναπώ. Η Εκκλησία μας όλοι. Εμείς θα γίνουμε προστάριδες. Ένας Άγιος, τελευταίος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, ίσως να έχετε ακούσει στην Αμερική, είναι άφθαρτο το λείψανό του στο Σαν Φραντζίσκο. Ναι, στο Σαν Φραντζίσκο δεν είναι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς. Πολύ σπουδαίος Άγιος. Ρωσικής καταγωγής, αλλά κοιμήθη στην Αμερική. Έλεγε ότι στους εσχάτους χρόνους, και τώρα είναι τα έσχατα χρόνια, ο κάθε χριστιανός, ο κάθε ορθόδοξος, θα είναι υπεύθυνος για όλη την Εκκλησία. Δεν έχει σημασία που είστε λαϊκοί. Ορθόδοξοι χριστιανοί να είστε, πραγματικά ορθόδοξοι, αληθινοί χριστιανοί. Και αυτό καίει το διάβολο. Η μεγαλύτερη αντίσταση είναι να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί. Έτσι θα φύγουν αυτοί. Έτσι, γιατί πίσω από αυτούς είναι ο Σατανάς. Πώς θα πολεμήσεις τον Σατανά? Είναι πνεύμα ο Σατανάς. Με τι θα τον πολεμήσεις? Θα πρέπει να τον πολεμήσεις με πνευματικά όπλα. Με τη μετάνοια, με την ταπείνωση. Τον διέλυσες μετά. Γιατί είμαστε σκλαβωμένοι σε αυτούς? Σας είπα, σας το εξήγησα έτσι. Διότι είμαστε σκλαβωμένοι στα πάθη μας. Ο επίσκοπος, ο πατριάρχης, ο οποιοσδήποτε έτσι, που δεν έχει απελευθερωθεί από τη φιλιδονία, από τη φιλαργυρία, από τη φιλοδοξία. Όταν θα πάει ο Τούρκος ή ο οποιοσδήποτε όργανο του σιωνισμού έτσι και θα του πει, ξέρεις, ή θα το κάνεις αυτό ή την άλλη μέρα έχουμε αντικαταστάτη έτοιμο. Υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να πάρουν την καρέκλα σου. Καταλάβατε, τι θα κάνει? Αν είναι άνθρωπος φιλόδοξος θα πει, όχι, θα σας το κάνω, μη στεναχωριέστε, δεν θέλω να φύγω ακόμα, την αγαπάω την καρέκλα μου. Καταλάβατε, αν δεν τους το κάνει, ξέρετε πόσοι πρόθυμοι υπάρχουν που θα τους τα κάνουν αμέσως ό,τι θέλουν, υποψήφιοι για να πάρουν το θρόνο. Νομίζω με καταλαβαίνετε. Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Αν όμως πραγματικά μετανοήσουμε και γίνουμε σωστοί χριστιανοί, δεν θα υπάρχουν πρόθυμοι να υπηρετήσουν τα σχέδιά τους. Αυτοί είναι, όπως το είπε, σκοτεινές δυνάμεις, μια χούφτα άνθρωποι, με από πίσω έτσι εμπνευστεί τον νεοσφόρο, αλλά δεν υπάρχει καμία δύναμη. Η δύναμή τους που έγκυται, όπως και η δύναμη του Σατανά. Δεν υπάρχει δύναμη στον Σατανά, αλλά που έγκυται η δύναμή τους? Τότε εμείς μόνοι μας πάμε και του παραδιδόμαστε μέσω των παθών. Και του λέμε, yes man, έτσι. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις αμέσως. Πρόθυμος. Καταλάβατε. Και τώρα με το Ουκρανικό αυτό έγινε. Κακά τα ψέματα. Υπηρετήσαμε την Αμερικανική πολιτική, τίποτα άλλο. Πετάξαμε την Ορθοδοξία, πετάξαμε την Εκκλησία, πετάξαμε τα δόγματα, πετάξαμε την Εκκλησιολογία, τα πάντα. Γιατί είπε ο Αμερικανός, ότι ξέρετε αυτό θα κάνετε, αλλιώς θα έχετε συνέπειες. Θα χάσετε την καρέκλα σας. Πολύ απλά. Ή τις καρέκλες σας, γιατί είναι πολύ. Αυτό είναι όλο. Γεροντά. Και μέλο δεν βάζουμε. Πρόσφατα, ξέρετε, αυτοί οι ίδιοι που υποτίθεται ότι είναι φίλοι μας. Μήπως θα πρέπει να γίνει μια παστατιά με τους δεσποτάδες, να ξυπνήσει ο λαός. Ναι. Γιατί να ολοκληρώσω πάρα πολλά και... Ναι. Να πρέπει να γίνει μια παστατιά από εμάς.
από μένα. Τι και να από... κάνω εγώ σαν ένα άτομο. Να γίνεις Άγιος. Αν γίνεις Άγιος, είναι η μεγαλύτερη αντίσταση. Και μα πήρε Θεός και αυτούς. Όχι, εμείς πρέπει να γίνουμε. Ο Άγιος Παΐσιος, το ξέρετε, ήταν στόχος των Σιωνιστών. Και είχαν επιχειρήσει να τον δολοφονήσουν. Είχαν πάει οι μασόνοι έτοιμοι να τον σφάξουν. Ξέρετε πως δεχότανε πολύ κόσμο ο γέροντας. Κάθε μέρα είχε 100-200 ανθρώπους. Αυτοί καθίσανε μέχρι το τέλος. Και τους κατάλαβε ο γέροντας. Φύγαν όλοι, σουρούπανε σκοτάδι. Λέει, παιδιά, ελάτε, έτοιμος είμαι. Κάντε αυτό που θέλετε. Τους κατάλαβε ότι είχαν πάει να τον δολοφονήσουν. Τι τους ενοχλούσε ο γέροντας αυτός που ήταν χαμένος μέσα στο δάσος εκεί στο Άγιον Όρος. Τι τους ενοχλούσε. Τους ενοχλούσε. Γιατί ενοχλούσε τον διάβολο. Καταλάβατε. Όταν γίνεις Άγιος, τον διαλύσει τον διάβολο. Και θέλουν να τον ξεπαστρέψουν. Αλλά βέβαια, τους πέσαν τα μαχαίρια από τα χέρια. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Έτσι μπορούμε να γίνουμε όλοι μας. Και έτσι θα φύγει ο Σατανάς και τα όργανά του. Ή τουλάχιστον θα τον καθυστερήσουμε, γιατί πρέπει να τον καθυστερήσουμε. Ο Σατανάς όταν θα έρθει τελικά, θα επικρατήσει με τη δική μας την ανοχή έτσι και την αδιαφορία. Πόσοι σήμερα άνθρωποι τα παίρνουν σοβαρά αυτά που λέει ο Χριστός. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αυτό είναι. Πόσες από τις γυναίκες παίρνουν σοβαρά αυτή την εντολή που λέει μη φοράτε ανδρικά ρούχα. Από τις χριστιανές, αφήστε τις άθεες. Από τις χριστιανές. Δεν το παίρνουν στα σοβαρά. Μα ο Χριστός το λέει. Το πνεύμα του Άγιο το λέει. Δεν βαριέσαι. Δεν είναι αυτό σπουδαίο. Άλλα είναι τα σπουδαία. Καταλάβατε. Όχι. Αφού είναι εντολή Θεού. Και μία εντολή να παραβείς, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, δηλαδή το πνεύμα του Άγιο, και δεν την τηρήσεις, είναι σαν να μην τήρησες καμία εντολή. Στο λέει ξεκάθαρα. Μία να παραβείς, όλες τις παραβαίνεις. Πώς το παίρνεις τα σοβαρά, πέστε μου. Αντίθετα, βρίζουν αυτούς που τα λένε αυτά. Εμένα, ας πούμε. Και με λένε ότι είμαι φανατικός, ότι είμαι κολλημένος, ότι είμαι αυστηρός. Ναι, αυτό είναι. Και λοιπά και λοιπά. Καταλάβατε. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θέλουμε να τηρήσουμε τον νόμο του Θεού, αλλά πολεμάμε και αυτούς που μας τον λένε. Τους προφήτες. Είναι το ίδιο που κάνανε και οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη. Τους προφήτες τους σκότωνε. Γιατί τους λέγανε την αλήθεια. Τον προφήτη Ισαΐα τον πριώνησαν, τον άλλο προφήτη τον βάλανε μέσα στο βόθρο. Καταλάβατε. Γιατί δεν θέλουμε να μας ελέγχουν, να μας ξυπνάνε λίγο τη συνείδησή μας. Εδώ είναι το πρόβλημα, καταλάβατε. Πόσο στα σοβαρά παίρνουμε εμείς, εγώ προσωπικά και εσείς. Αυτό που λέει ο Θεός, ότι πρέπει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Είναι εντολή αυτό. Να προσεύχεστε αδιάλειπτα, λέει ο Χριστός. Πώς το κάνουμε. Καταλάβατε, όλοι φταίμε. Και έχει έρθει αυτή η κατάσταση. Για να αρχίσουμε όλοι να προσευχόμαστε συνεχώς, να δείτε τι θα γίνει. Θα φύγει ο διάβολος τρέχοντας από την Ελλάδα. Και δεν θα μας έρθουν όλα αυτά που είναι να έρθουν, όπως φαίνεται. Και έρχονται καλπάζοντας. Και ακόμα δεν θέλουμε να μετανοήσουμε. Οι Νινεβίτες πήραν το μήνυμα. Έτσι τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσετε. Και τώρα μας προειδοποιούν πώς οι γεροντάδες μιλάνε. Έρχεται καταστροφή στην Ελλάδα. Και πριν γίνει αυτό με τους Ουκρανούς, γνωρίζω πρόσωπα έτσι που είπαν αυτό το πράγμα. Μη τυχόν και το δεχτούμε. Θα γίνουν μεγάλες ζημιές στην Εκκλησία. Και όμως το δεχτήκαμε, δεν ακούμε. Και τους σύγχρονους προφήτες, τους Αγίους μας. Γιατί έχουμε και σήμερα Αγίους ανθρώπους που βλέπουν. Και σου λένε είναι λάθος αυτό. Τίποτε. Προκειμένου να φυλάξουμε την καρέκλα μας, θυσιάζουμε και την πίστη και την πατρίδα. Είπατε μία φράση για το. Είπατε να το καθυστερήσουμε ή να τους καθυστερήσουμε. Τώρα κάνω μία ανορθόδοξη σκέψη. Αφού ο κόσμος δεν γυρίζει πίσω, μήπως εμείς κινόμαστε αυτή η ανορθόδοξη σκέψη
αιτία να καθυστερήσουμε το σχέδιο του Θεού. Ναι, δεν είναι σχέδιο του Θεού, είναι, πώς να πούμε, είναι όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου που γίνεται κατά ανοχή του Θεού. Έτσι, ο Θεός δεν θέλει να καταστραφούμε, έτσι, ούτε να έρθει ο Αντίχριστος. Δηλαδή, όταν φτάνουμε στο τέλος που λέμε τώρα, δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία. Φτάνουμε στο τέλος, τα έσχατα άρχισαν από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός. Έτσι, η περίοδος των εσχάτων, λέει ο Άγιος Ανεστολόγος, παιδεία εσχάτη ώρα εστί. Είναι από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά είναι τα έσχατα. Τα δεύτερα έσχατα. Τα πρώτα έσχατα, στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, όταν μιλούσαν για έσχατα οι προφήτες, εννοούσαν την έλευση του Μεσσία, τη γέννηση του Χριστού. Που λένε οι προφήτες ότι θα εκχύσει το Πνεύμα του Θεός, έτσι, και θα προφητεύσουν οι ιοί μου και οι θυγατέρες μου κλπ. Στην Παλαιά Διαθήκη. Τα πρώτα έσχατα. Τα δεύτερα έσχατα είναι αυτή η περίοδος που ζούμε τώρα. Από εμάς εξαρτάται και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αν δεν το κάνουμε θα χαθούμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή να πέσουμε στην αμαρτία για να έρθει ο Αντίχριστος. Ή να μην μιλάμε. Σχεδόν δεν μιλάμε καθόλου. Έχουμε γίνει πάρα πολύ δειλοί οι χριστιανοί. Αλλά πού είναι η αγάπη μας, τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι που χάνονται. Δεν λυπόμαστε, δεν στενοχωριόμαστε σήμερα. Το θέλει αυτό ο Θεός, δηλαδή να μην μιλάμε για να έρθει ο Αντίχριστος. Είπατε ανορθόδοξη σκέψη, ναι, οπωσδήποτε ανορθόδοξη, αντορθόδοξη. Είναι εναντίον της αγάπης. Όχι, εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε και όσο μιλάμε δεν θα έρθει. Αλλά βλέπετε ότι τελικά προχωράει αυτό που λέτε, τα προφητευμένα, γιατί όλο και λιγότεροι πιστεύουν στον Χριστό, πραγματικά. Όλο και λιγότεροι. Μου έλεγε ένας φωτισμένος πνευματικός άνθρωπος. Φτωχήναμε πάρα πολύ. Και μου είπε και ένα νούμερο. Πώς είναι πραγματικοί χριστιανοί σήμερα. Ξέρετε τι μου είπε. Ένας στους χίλιους. Κοινωνάνε, πολύ κοινωνάνε. Ξέρετε πώς κοινωνάνε πραγματικά. Ελαχιστότατοι. Ελαχιστότατοι. Οι πιο πολλοί παίρνουν κρίμα και κατάκριμα. Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Μπορεί να κοινωνήσεις. Άμα κάνεις τα ίδια, όχι δεν ωφελείσαι, βλάπτεσαι από τη Θεία Κοινωνία. Γιατί η Θεία Κοινωνία προεπιθέτει μετάνοια. Μπορεί να σου δώσει ευλογία και ο πνευματικός σου, έτσι. Ξαρτάται πόσο πνευματικός είναι, βέβαια. Γιατί υπάρχουν και πνευματικοί, όπως είναι ο Γιώργος Σιμεών, ο Άγιος Σιμεών, χωρίς Άγιο Πνεύμα. Και ακούω και φρύτω το τι λένε σήμερα κάποιοι πνευματικοί, ως πνευματικές συμβουλές. Σας είπα χτες για το κοινό που ήταν μασόνος, έτσι. Τι πειράζει, αφού και εγώ μασόνος είμαι. Γέροντα, μία ερώτηση. Ορίστε. Σε κάποια ομιλία σας, κάποια κοπέλα συγκλονίστηκε με τα παντελόνια, με τα γνωστά τα βαψίματα, που το αναφέρεται συνεχώς. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ, να γνωρίζει και τον ιερέα. Και ο καημένος ο ιερέας, για να μπορέσει να την παρηγορήσει, είπε και η βασίλισσα Φοράγανε το σάκο, το τρίχινο ένδυμα και ζούσανε με ψωμί και αλάτι και νερό. Αυτά δεν τα λέμε όμως, δεν μας συμφέρουν αυτά. Να δούμε και τη μετανιά της. Δεν σημαίνει ότι επειδή το έκανε κάποια στιγμή ότι έτσι πήγε στον Παράδεισο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί δεν λέμε και το όραμα που είδε η Αγία περνώντας τα τελώνια, πέστε τι το όνομα, τη Θεοδώρα, που κόντεψε να κολλαστεί γιατί μια φορά είχε βαφτεί. Το θυμάστε?
Για το δώρο. Της είπε, σώθηκες, γιατί σώθηκες. Γιατί είχες εξομολογηθεί και με τις ευχές του πνευματικού σου σώθηκες. Βλέπετε, αν δεν είχε εξομολογηθεί, όχι ότι πήγε βαμμένη στον παράδεισο, με συγχωρείτε δηλαδή. Αφού ο λόγος του δεν είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι απαγορεύεται από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα να αλλοιώνεις το πρόσωπό σου, να κάνεις εντομίδες, να κάνεις όλα αυτά τα τατουάζ, όλα αυτά απαγορεύονται. Να ζωγραφίζεις το δέρμα σου. Είναι νόμος του Θεού. Μην μας πουλάνε παραμύθια, αυτό είναι παραπλάνηση, καταλάβατε, δεν είναι ορθόδοξη δασκαλία. Αν θέλουμε να παρηγορήσουμε τον άνθρωπο, θα του πούμε, παιδί μου, κοίταξε να το πάρεις στα σοβαρά. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι. Αν θέλεις να ζήσεις χαρά και όχι κατάθλιψη, θα εφαρμόσεις όλο το Ευαγγέλιο. Όχι επιλεκτικά. Σήμερα εφαρμόζουμε επιλεκτικά. Ό,τι είναι αντίθετο με το γενικότερο πνεύμα που θα μας εκθέσει, δεν το εφαρμόζουμε. Καταλάβατε. Γιατί θα κοστίσει. Όταν θα πάει κανονικά η γυναίκα σου με άβαυτη και με τα ρούχα της τα γυναικεία, θα της πούνε όλες πώς είσαι έτσι. Γιατί άφησες τον εαυτό σου. Και λοιπά και λοιπά. Τα γνωστά. Ας της το πούνε. Τι έγινε. Ή θα της πει το αφεντικό, θα σε απολύσω. Ναι, με απολύσεις. Απόλυσέ με. Εγώ πάνω από το αφεντικό έχω άλλο αφεντικό. Έχω το Θεό αφεντικό. Θα μου επιβάλλεις και πώς θα ντύνομαι. Δηλαδή και πώς θα, αν θα βάφουμε ή όχι. Αλλά υποκύπτουμε. Γιατί δεν έχουμε αφεντικό το Χριστό, καταλάβατε. Έχουμε το μαμονά. Και σου λέει πώς θα, άμα χάρω στο μισθό μου τη δουλειά μου, πώς θα ζήσω. Ο Χριστός όμως τι λέει, για να ζήσεις, δεν χρειάζεται να έχεις δουλειά. Τι λέει. Χρειάζεται να έχεις εμένα. Εγώ είμαι η ζωή. Και αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, δεν έχετε ζωή. Αυτό είπε ο Χριστός. Δεν είπε φροντίστε να δουλεύετε, να κάνετε υπακοή στα επίγεια αφεντικά, μη σας κόψω το μισθό. Καταλάβατε, εκείνο το πρόβλημα, ότι δεν πιστεύουμε δηλαδή. Τελικά δεν πιστεύουμε στο Θεό. Φαίνεται από αυτά που κάνουμε, από τις πράξεις μας. Δεν εμπιστευόμαστε δηλαδή το Θεό, αφού ο Θεός λέει εγώ θα σε ζήσω. Τους Εβραίους πώς τους έζησε 40 χρόνια στην έρημο. Πάτε στο Σινά να δείτε τι εστί έρημος. Αν μπορείτε να σταθείτε μια μέρα ή δύο μέρες εκεί χωρίς φαγητό και κυρίως χωρίς νερό. Κι όμως αυτοί πίστεψαν στο Μωυσή και βγήκαν στην έρημο. Και κάθισαν 40 χρόνια. Χωρίς νερό, χωρίς φαΐ. Κι όμως έζησαν. Πώς έζησαν. Τους το έδινε ο Θεός από τον ουρανό. Το μάνα. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι άλλο και για μας σήμερα. Κάτι ανάλογο. Θα πρέπει να υποταχθούμε στα αφεντικά. Αύριο αυτός, ας πούμε, και αυτοί που υποτάσσονται στα επίγεια αφεντικά, ας πούμε, τώρα να μην πάρεις το τσιπάκι δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Γιατί να μην, δεν μπορείς να μην το πάρεις, πώς θα ζήσω μετά σου λέει. Αφού δεν πιστεύεις στο Θεό. Εκείνο το θέμα, ότι δεν πιστεύουμε. Έχει χαθεί η πίστη. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας έτσι αυτό το οποίο ακούγεται μελαγχολικό. Λέει όταν θα ξανάρθω άραγε θα βρω την πίστη. Θα τη βρει αλλά σε ελάχιστος. Κάτι ακόμη για την ψυχαγωγία που είπατε. Έχει τρεις μέρες πήγα να πάρω το κοριτσάκι μου από την ψυχαγωγία και μου λέει εκεί η δασκάλα, αύριο θα μιλήσουμε λέει για την σεξουαλική παρενόχληση. Λέει ποιος θα μιλήσει. Έχετε κάποιον υπεύθυνο. Λέει εγώ. Λέω μάλλον δεν θα το στείλω άλλο το παιδάκι μου γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε να μιλήσετε για αυτό το πράγμα. Λέει να σου δώσω από την πίεση του Υπουργείου. Λέω, σπίτω στο σπίτι μου, μου λέει, πράσω να σπάλα, μην το πεις πουθενά. Τη έλεγξα φυσικά. Δεν ήταν κάτι το... Αλλά έτσι ξεκινάει. Έτσι νομίζω. Πάψε το παιδάκι να πάει. Έλεγε πως έδειχνε ένα χεράκι. Πως αυτό το χεράκι μπορεί να χτυπήσει το παιδάκι εδώ εκεί και έφτασε στο σημείο στο εσώρο. Εκεί φώναξε το παιδάκι, όχι, λέει, δεν θα μου ακουμπήσει το εσώρο. Αυτό ήταν, ας πούμε, σαν πρώτη φάση. Το επέτρεψα το κοριτσάκι να πάει, έκανα καλά. Ναι, για μένα κακός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και όλα αυτά, είναι, όπως το είπες, μεθοδευμένα. Δεν επιτρέπεται να ξυπνάμε τα παιδιά, γιατί πολλά από αυτά είναι πολύ αθώα και δεν ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Σε τέτοια ηλικία. Έχει χαθεί η παιδική ηλικία.
Και φταίνει οι γονείς. Εμείς θυμάστε, τώρα στη δική μου γενιά, δεν είχαμε ιδέα για αυτά τα πράγματα. Πολύ αργότερα. Γιατί να μην χαρεί το παιδί την αγνότητά του και να τα ξυπνάμε σε αυτό το θέμα, έτσι, το σεξουαλικό. Το πονηρεύουμε ακριβώς. Γεροντά, from Hollywood with movies and television and music and the news, now we also have documentaries, as you say in the homily, they change history, they make a new history to deceive people. It's like a poison for our mind that take away the truth and remove us from God. We must be careful what we let in to our homes, to our minds, to our ears, to protect ourselves. Yes. Because we become full from these things and no room for God and His words and the Holy Fathers. Ναι. Ο Μάρκος μας λέει, να κάνω μια μετάφραση, γιατί έχει εργαστεί στο χώρο του καλλιτεχνικό, στο Hollywood και λοιπά, ότι παράγονται εκεί, και όντως είναι γνωστό αυτό, ντοκιμαντέρ, ιστορικά υποτίθεται, τα οποία ξαναγράφουν, δηλαδή αλλοιώνουν την ιστορία και δεν μας παρουσιάζουν την αληθινή ιστορία. Γιατί θέλουν να υπηρετήσουν το σκοπό των σιωνιστών, που είναι να καταργηθούν τα σύνορα και τα έθνη, έτσι, να γίνει ένας παγκόσμιος χυλός η ανθρωπότητα και να κυριαρχήσει ο δικός τους ο άνθρωπος, έτσι, σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Γι' αυτό μιλάνε για ανοιχτά σύνορα, γι' αυτό κάνουν τις μετακινήσεις των πληθυσμών. Τους μαμεθανικούς πληθυσμούς τους έχουν μετακινήσει στην Ευρώπη με σκοπό να πάψει να υπάρχει χριστιανικό κράτος, έτσι, να είναι ένας αχταρμάς όλα. Και μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα, έτσι, να καταστραφεί ουσιαστικά το μόνο εμπόδιο που έχουν σήμερα, που είναι η Ορθοδοξία, δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο. Γι' αυτό και μας έχουν πλημμυρίσει με τους ομαμεθανούς εδώ στην πατρίδα μας. Και ξαναγράφουν την ιστορία και διδάσκονται πλέον τα παιδιά, δυστυχώς, με την ανοχή των γονέων, την ιστορία από αυτά τα ντοκιμαντέρ, από αυτές τις ταινίες, οι οποίες όμως αλλοιώνουν την ιστορία, την ιστορική αλήθεια, παραποιούν την ιστορία και υπηρετούν τα δικά τους σχέδια. Και είπε ο Μάρκος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το είχα πει και άλλη φορά, το λέω και πάλι τώρα, το Hollywood και γενικά ο καλλιτεχνικός χώρος έχει αλλωθεί από αυτούς, από τους σιωνιστές. Ό,τι παράγεται είναι σιωνιστικό, καμπαλιστικό. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν το αφήνουν, δεν το προωθούν. Δεν γίνεται γνωστό και αν παραχθεί κάτι σωστό. Το θάβουν. Πάνω σε αυτό τώρα ετοιμάζουν και τον Άγιο Νεκτάριο στο σχολείο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι. Η ιστορία του. Πώς θα την παρουσιάσουν. Γιατί η τέχνη των σιωνιστών είναι να διεμβολίζει από μέσα να καταστρέφει. Για την Εκκλησία, ο Σατανάς προσπάθησε και απ' έξω, μέσω των διωγμών που έκαναν οι δωρολάτες αυτοκράτορες, να τη σβήσει, αλλά κυρίως από μέσα, μέσω των αιρέσεων και μέσω των σχισμάτων. Αυτό που γίνεται και σήμερα. Έτσι, το κατάφεραν οι σιωνιστές τώρα να μας χωρίσουν τους Ορθοδόξους. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έχουμε σχίσμα με τους Ρώσους και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Ο Θεός να φυλάξει. Ορίστε. Yeah. Yesterday in Los Angeles, we had homily in church. Ios Maximus is very brave. But another priest tell us the news in the church from CNN. To take from the Holy Fathers.
And how can we find also the true history? The one they change now with documentaries and their books and lies. How can we find true history to help us to understand? Ναι, ρωτάει ο Μάρκος πώς μπορούμε να βρούμε την αληθινή ιστορία, έτσι, και τις σωστές πηγές. Υπάρχουν. Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που γνωρίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν ποιες είναι αληθινές πηγές και ποιες είναι νόθες. Αληθινοί χριστιανοί, έτσι, επιστήμονες, ιστορικοί κλπ. Υπάρχουν. Θυμάμαι τον πατέρα Γεώργιο τον Μεταλλινό, να σας πω ένα όνομα, έτσι, που είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος και έλεγε: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν με ρωτάνε, κύριε καθηγητά, ήταν η καθηγητής του Πανεπιστήμιου, ποια βιβλία να πάρω ως βάση. Γιατί είναι χαμός, έτσι. Υπάρχει τεράστια παραφιλολογία, παραπληροφόρηση και νόθευση της ιστορίας. Και χρειάζεται να βρεις τις σωστές πηγές, βεβαίως. Θα ρωτήσουμε αυτούς που γνωρίζουν και θα μας πούνε την αλήθεια. Ναι. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει Μάρκου κάποιου υπουργού, ο Άγιος Παΐσιος το έκλεινε. Ναι. Που λέει ότι έχει τίτλο, όποιος δεν το έχει ακούσει, η παραχάραξη της ιστορίας. Μάλιστα. Στη Μακεδονία. Για τη Μακεδονία. Η παραχάραξη η λέξη αυτή. Ναι, θα πούμε και αυτά να προλάβουμε. Γιατί και αυτό δημιούργημα των σιωνιστών είναι. Αυτός ο εθνικισμός που υπάρχει στα Βαλκάνια, που μας έχουν χωρίσει, είναι δικό τους κατόρθωμα. Δεν θέλουν που δεν είναι να ενωθούμε οι Ορθόδοξοι, αφού όλοι είμαστε Ορθόδοξοι. Επιτρέπεται να πολεμάμε εμείς τους Βουλγάρους, οι Βούλγαροι εμάς. Αλλά είναι οι πράκτορές τους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτό το μίσος. Σπέρνουν το μίσος. Και οι Σέρβοι και αυτοί όλοι. Οι Μαυροβούνοι, οι Ορθόδοξοι λαοί και τα Σκόπια ακόμα, Ορθόδοξοι λαοί. Πώς, οι Βορειοπυρώτες, γιατί είμαστε χωρισμένοι και πολεμάμε στον άλλον. Είναι δικός τους δάκτυλος. Σπέρνουν τον εθνικισμό, τρέμουν στην ιδέα να ξανασυσταθεί η Ρωμανία. Το τρέμουν αυτό. Και κάνουν το παν. Χρησιμοποιούν τους μουσουλμάνους, τους Τούρκους. Αυτή είναι η πολιτική τους. Και μας κρατάνε διαιρεμένους για να βασιλεύουν αυτοί. Απρόσφατα, ξέρετε τι δήλωσε ένας πρώην πρέσβης. Τον είπα. Στην Ελλάδα. Σε περίπτωση, λέει, που θα γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας, δεν υπάρχει περίπτωση, είπα, να στηρίξουν τους Έλληνες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ακούσετε. Και εμείς τρέχουμε από πίσω τους, σαν τα σκυλάκια, γεσμάν, ό,τι πείτε. Καταλάβατε. Γιατί ο σκοπός των σιωνιστών είναι να καταστραφεί η Ελλάδα. Και θα χαρούν πάρα πολύ άμα έρθουν οι Τούρκοι εδώ και μας καταστρέψουν. Πάρα πολύ. Θα να ρωτήσω κάτι. Είχα, πώς που λένε, κάτι το μυαλό ότι όπως ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει ένα μουσουλμανικό τόξο, έτσι προσπαθεί και ο Πούτιν να φτιάξει ένα ορθόδοξο στα Βαλκάνια. Αυτό αληθεύει, μπορεί να γίνει. Άμα γίνουμε αληθινοί χριστιανοί θα γίνει, αλλά που δεν γινόμαστε, δεν μετανοούμε. Εκεί είναι το πρόβλημα, καταλάβατε. Μάλιστα. Και τώρα, ας πούμε, με το Ουκρανικό τι έγινε. Πριτάνευσε αυτή η αίρεση που λέγεται εθνοφιλετισμός. Που βάζουμε δηλαδή το έθνος πάνω από την πίστη. Ενώ η Ορθοδοξία είναι υπερεθνική. Δεν είναι εθνική. Ελληνοορθοδοξία σου λέει ο άλλος. Όχι, δεν είναι Ελληνοορθοδοξία, είναι Ορθοδοξο-Ελληνισμός. Πρώτα είναι Ορθοδοξία και μετά είναι ο Ελληνισμός. Όχι πρώτα η Ελλάδα και μετά η Ορθοδοξία. Αυτό είναι αίρεση, είναι εθνοφιλετισμός. Και έτσι, μέσω του εθνοφιλετισμού σου λένε τι, με τους Ρώσους θα πάμε. Μα αφού έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εσύ έκανες εισπίδηση και αναγνώρισες αβάφτιστος τους ότι είναι παπάδες και δεσποτάδες. Επειδή είναι Ρώσοι, θα πούμε όχι, εμείς θα πάμε εσένα. Καταλάβατε. Εκείνη η αρρώστια μας. Ότι δεν έχουμε την πίστη πάνω απ' όλα, δεν έχουμε αφεντικό το Θεό δηλαδή. Βάζουμε άλλα αφεντικά. Και αυτό εκμεταλλεύονται οι σιωνιστές και μας χωρίζουν. Και κάνουν τη δουλειά τους. Προωθούν τα δικά τους σχέδια μετά.
Λοιπόν. Να επανέλθουμε στην ερώτηση του Μάρκους όσον αφορά πηγές και βιβλία και να την προεκτείνω στην παιδαγωγική που μας ενδιαφέρει σε γονείς. Για πηγές και βιβλία, πέρα από τα δικά σας βέβαια, πάνω σε αυτό το θέμα, πού μπορούμε να εστιάσουμε σε αληθινούς παιδαγωγούς? Η αληθινή παιδαγωγική είναι η παιδαγωγή των πατέρων. Πάρετε, διαβάστε Άγιο Άγιο Χρυσόστομο. Τα λέει όλα. Πώς να μεγαλώσει το παιδί? Υπάρχει ένας ειδικός λόγος, σε πολλά σημεία, αλλά έχει και έναν ειδικό λόγο ο Άγιος Ιωάννης, περί καινοδοξίας και περί του πώς δει, πώς πρέπει δηλαδή, οι γονείς να ανατρέφουν τα τέκνα τους. Σε ένα λόγο, τα λέει σχεδόν όλα. Πώς πρέπει να μεγαλώσει το παιδάκι σου. Καμία σχέση με αυτά που διδάσκονται σήμερα οι γονείς και τα παιδιά από τους σιωνιστές. Τα ακριβώς αντίθετα. Οι γονείς και τα παιδιά σήμερα διδάσκονται ότι πρέπει να είναι καινόδοξοι. Ότι πρέπει να επιδιώκουν τα μπράβο. Ενώ ο Άγιος Χρυσόστομος ακριβώς το ανάποδο. Γιατί βασίζεται στην Αγία Γραφή. Που λέει γίνεσαι καταραμένος αν επιδιώκεις τον μπράβο. Τους επένους. Και έχεις αυτοπεποίθηση. Και ζητάς τη δόξα των άλλων. Γιατί ο λόγος, σας είπα, είναι περί καινοδοξίας. Και λες, τι σχέση έχει καινοδοξία με την αγωγή των παιδιών? Αμεσότατη σχέση έχει. Γιατί όταν το παιδάκι σου το επενείς από μωρό, χρυσό μου, κούκλα μου κλπ. Κλπ. Και το φυλάς και το έχεις κάνει Θεό, ίδαλμα, το έχει στρέψει αυτό το πάθος από την πρώτη στιγμή που σε είδε. Και του το έχεις... Του το σπήρες και το αύξησες και του έχεις βάλει δηλαδή τον καρκίνο τον πνευματικό εσύ ο ίδιος ο γονιός. Και μετά είναι θέμα χρόνου έτσι όλο αυτό να διωγγωθεί και να γίνει το παιδί σου ένας μεγάλος εγωιστής, ένας μεγάλος υπερήφανος και επομένως ένας μεγάλος δούλος του διαβόλου. Γιατί ο εγωιστής έχει κυριευθεί από το πνεύμα το πονηρό. Και το πνεύμα του πονηρό ποτέ δεν θα αφήσει το παιδί σου να πιστέψει στο Θεό. Οι ίδιοι γονείς καταστρέφουν τα παιδιά τους. Τα παραδίνουν στον Σατανά δηλαδή, με αυτά τα μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό φώναζε ο Άγιος Πορφύριος. Διαβάστε Άγιο Πορφύριο. Τα ίδια με τον Άγιο Χρυσόστομο. Άγιο Παΐσιο. Μη λέτε μπράβο στα παιδιά, το έλεγε ο άνθρωπος. Ο Άγιος Πορφύριος, σύγχρονος Άγιος. Ποιος τα ακούει? Ακούμε τους επιστήμονες. Τι λέει ο Φρόιντ. Τώρα τον Άγιο Πορφύριο ούτε τον ξέρουμε. Τώρα γίνοντας συγγνώμη, να επικρατεί τώρα το τάμπλετ στη νέα γενιά, που μικρά παιδιά τάμπλετ και θα σου φτάσει και μετά να σου πει που έχουν και τα άλλα στο σχολείο, γιατί να μην πάρω και εγώ μπαμπά. Αυτό κοίτα τι έχει, κοίτα να κοίτα τι έχει και έρχεται και μετά αυτό σε δίλημα πώς θα το βαδίσεις, θα το πεις. Θα το πεις, θα έχεις πάνω τάμπλετ, έχει για πραγματικό σκοπό. Και θα σε πει άλλοι παίζουν, ας πούμε, λέω από τα Spider-Man, παιχνίδια γενικά, τέλος πάντων. Μέχρι να πάει το παιδί στο σχολείο, το έχετε 5 χρόνια επί 24 ώρες κάθε μέρα. Αν αξιοποιήσετε αυτά τα χρόνια, δεν έχει κανένα φόβο το παιδί μετά. Καταλάβατε. Αλλά δεν ασχολούμαστε. Η εύκολη λύση, βάλτε το παιδί να βλέπει τηλεόραση, το τάμπλετ, το κινητό του μπαμπά, για να έχω και εγώ την ησυχία μου. Και να πίνω τον καφέ μου άνετα. Και να βάφουμε τα νύχια μας, οι γυναίκες. Αυτό γίνεται. Καταλάβατε. Μετά όμως θα το πληρώσεις, βεβαίως, θα φας και ξύλο, θα σε βρήσει και θα έχει και δίκιο. Θα έχει απόλυτο δίκιο. Φυσικά. Ποιος του το έδωσε από 3 χρόνια να το έχει? Ο μπαμπάς και η μαμά, βέβαια. Για να έχουμε την ησυχία μας. Και οι παππούδες, γιατί να επιτρέπεις στους παππούδες να παρεμβαίνουν στην αγωγή των παιδιών? Με ποιο δικαίωμα? Και στους νονούς και στις νονές και στους θείους και στις θείες. Κανένας. Ούτε αγκαλιά δεν πρέπει να το παίρνει το παιδί άλλοι. Το ξέρετε που το λέει ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Γιατί τους κολλάς τα πνευματικά μικρόβια. Οι πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα ασχολούνται με τη μαγεία, με τον αποκρυφισμό. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν πάει στην εκκλησία, θα πάει σε αυτά. Ρωτήστε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν πατάνε στην εκκλησία να σας πούνε πόσες φορές έχουν πάει στα medium και στους μάγους. Πόσες φορές διαβάζουν τα οροσκόπια και όλα αυτά
τα σατανικά. Πόσοι από αυτούς δεν πιστεύουν στα ζώδια. Αυτό όλο τι είναι, νομίζετε, μαγεία είναι. Όταν αυτός ο άνθρωπος πάρει το παιδάκι σου στην αγκαλιά, του μεταδίδει τα ονειρά πνεύματα που κουβαλάει. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, έτσι. Ο εχθρός πλέον είναι μέσα στο σπίτι μας, στους δικούς μας ανθρώπους. Πάτε, βγήκαμε σε ένα Ρώσιο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα μου και πριν από χρόνο. Ήταν ένα ζευγάρι μέσα με ένα μωρό, το οποίο γελούσε και πήγα να το πάρω, όπως λέτε. Και λέει ο λόγος, τι έγινε, γιατί έτσι μάλλον, γιατί λέει στην Ρωσία δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί δεν αφήνει η Εκκλησία τη μητέρα όταν είναι λεχόνα να κυκλοφορεί έξω. Γιατί ειδικά αυτές τις πρώτες μέρες, τις 40 μέρες, και η ίδια είναι ταλαιπωρημένη και το μωρό είναι πάρα πολύ ευάλωτο στις δαιμονικές ενέργειες. Είναι και αβάφτιστο. Και έλεγε ο Άγιος Ποφύριος, προσευχή πάρα πολύ. Ούτε θα βγαίνεις έξω, θα έχεις το μωρό σου, μόνη σου θα το ταΐζεις και λοιπά, θα προσεύχεσαι. Και μετά, η αγωγή γίνεται, η βασική αγωγή γίνεται στα πρώτα 3 με 5 χρόνια. Αυτό που είπατε για το σχολείο. Το παιδί έχει πάρει τις βάσεις ήδη. Αν ο γονιός είναι πραγματικά γονιός, έτσι, θα έχει δώσει στο παιδί του τις αντιστάσεις που χρειάζεται. Και μετά θα βλέπει τα τάμπλετ και θα τα κοροϊδεύει. Γιατί θα έχει γευτεί το Χριστό. Το παιδάκι έχει πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα να ζήσει το Χριστό. Γιατί είναι καθαρό. Αν οι γονείς μάθουν το παιδάκι να προσεύχεται, να λέει την ευχή, να ζει το μυστήριο της λειτουργίας, θα έχει ένα μικρό Άγιο. Και όχι δεν θα επηρεαστεί από τα τάμπλετ και όλα αυτά που λέτε, αλλά θα αλλάξει και το σχολείο. Γιατί όλα αυτά είναι σκύβαλα του διαβόλου. Αλλά εξαρτάται από τους γονείς. Αν οι γονείς δεν έχουν γνώση έτσι πνευματική και δεν ζουν πνευματικά, παραδίδουν ήδη τα παιδιά τους όλα αυτά που είπατε. Την ηλεκτρονική δικτακτορία. Λοιπόν. Σταματήσω. Το δε θεοειμοδόξα πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου φωλείτε μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τους μαζί μας. Για να το μπορεί να έχω ευλογία των Άγιων.